Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλό μήνα μέσα από την καρδιά μας σε όλους και όλες. Ας ελπίσουμε ο μήνας αυτός, ο οποίος μαζί του φέρνει και την άνοιξη. Ημερολογιακά μπαίνουμε στην άνοιξη 21 του μήνα, μην το ξεχνάτε και αυτό. Ας ελπίσουμε ότι θα φέρει και λίγο χαμόγελο και λίγο λάμψη και λίγη περισσότερη ελπίδα και λίγη διέξοδο στα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί ή ο καθένας ξεχωριστά. Τώρα θα μου πεις μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν πώς μπορεί να αισιοδοξεί κανείς. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, ρε παιδιά. Μην το βάλουμε κάτω μόνοι μας. Ας αφήσουμε τα πράγματα να κυλάνε ελπίζοντας. Τώρα προσέξτε, έχουμε σειρά πραγμάτων που είναι ανοιχτά μπροστά μας και που ως έθνος και ως άνθρωποι ξεχωριστά και ως οικονομία κυρίως προσπαθούμε να τα λύσουμε, να τα αντιμετωπίσουμε. Στο Hilton μέσα συσκέπτονται από τα χθες. Κάποιες συσκέψεις τελειώνουν και λίγο πιο γρήγορα από ό,τι περιμένουμε. Κάποια θέματα δεν βγαίνουν στα χαρτιά και περιμένουν να δουν τι θα προσθέσουν, από πού θα κόψουν, πού θα πολλαπλασιάσουν και πού θα διαιρέσουν για να καταλήξουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτά συμβαίνουν όμως στο Hilton και επηρεάζουν βεβαίως όλους μας και κάπως τα φανταζόμαστε σαν ένα ηφαίστειο που έρχεται και σκάει πάνω μας, όλη αυτή η οικονομική διαπραγμάτευση. Κάτι σαν το ηφαίστειο αυτό της Ευρώπης, το ψηλότερο ηφαίστειο, το οποίο ξαναξύπνησε. Και δείτε το λιγάκι, γιατί οι εικόνες είναι πραγματικά απίστευτες και είναι και απευθείας μετάδοση. Τη μεταδίδουν τώρα την εικόνα αυτή που βλέπετε από την Αίτνα, η έκρηξη της οποίας τις τελευταίες ημέρες είναι εικόνα που κάνει το γύρο του κόσμου. Και επειδή τώρα θα σταματήσω να μιλάω εγώ, ακούστε πώς κάνει ένα ηφαίστειο όταν βρυχάται. Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο, είναι ο ήχος της γης. Ο ήχος του ηφαιστείου αυτού που προκαλεί ανατριχίλα, Δέσποινα. Καλημέρα, Δέσποινα. Καλημέρα, καλημέρα, Πόπη. Πραγματικά είναι συγκλονιστικές εικόνες τις οποίες αυτή τη στιγμή μεταδίδουν ταυτόχρονα το Associated Press αλλά και το πρακτορείο Reuters και το παίρνουν όλα τα διεθνή δίκτυα σε όλο τον κόσμο. Είναι το βουνό Έτνα, το οποίο πετάει, εκτοξεύει λάβα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά, καθώς οι παρυφές είναι χιονισμένες. Όπως βλέπουμε, είναι ένας συνδυασμός φωτιάς και χιονιού. Τις τελευταίες ημέρες η Έτνα βρυχάται. Η Έτνα στην Ανατολική Σικελία έχει γεμίσει σύννεφα τον ουρανό. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τις πόλεις, όπως λένε οι αρχές. Μπορούν να απολαύσουν όσοι. Πιο κοντινή περιοχή, σε πόσο απέχει από το ηφαίστειο, έχει εκκαινωθεί κάποια περιοχή? Δεν έχει εκκαινωθεί καμία περιοχή. Η κοντινότερη πόλη είναι η Ταορμίνα, κοντά στην Κατάνια. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σύννεφα καπνού στον ουρανό, δεν έχουν διαταραχθεί καθόλου οι αεροπορικές συγκοινωνίες, καθώς λειτουργεί πολύ κοντά το αεροδρόμιο της Κατάνια, πολύ καλά το αεροδρόμιο της Κατάνια, το οποίο βρίσκεται εκεί κοντά. Δεν υπάρχουν, είναι φυσιολογική η λειτουργία του. Κανονικά, λοιπόν, οι πτήσεις. Ξαναδώστε λίγο ήχο, παιδιά, γιατί αυτή την εικόνα με αυτόν τον ήχο δεν τη βλέπουμε καθημερινά. Και είναι και στη γειτονιά μας, έτσι. Για να ακούσουμε λιγάκι. Σαν να ακούς τον Πολ Τόμψεν να σου μιλάει και να σου λέει 1,5 δις από εκεί, 1,5 από το παρακάτω. 1,8 από τους φόρους, 1,8 από τις συντάξεις. Αλλά αυτά θα σας τα πούμε σε λίγο. Προς το παρόν σήμερα και ρυθμίστε τα θέματα τα δικά σας μέσα μαζικής μεταφοράς με προβλήματα στους δρόμους, άρα οι δρόμοι είναι προβληματικοί. Πάμε στον Άρη Λάμπορο να μας πει τι γίνεται. Άρη. Πόπη, καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Στάση, απεργία 24ωρη σήμερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στον ηλεκτρικό, στο μετρό και στα τραμ, δηλαδή σε όλα τα μέσα σταθερής τροχιάς. Ο κόσμος μπορεί να μετακινείται με τα λεωφορεία. Όμως, όπως καταλαβαίνεις, αυτό έχει προκαλέσει ένα κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους της Αθήνας. Ειδικότερα στην Κηφισίας υπήρξε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθώς λίγο μετά το δαχτυλίδι έγινε και μια καραμπόλα 4 αυτοκινήτων. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς, όμως για πολλή ώρα ο δρόμος και η κάθοδος όπου έγινε η καραμπόλα ήταν κλειστή, είχαν φρακάρει.
και δεν μπορούσε να μετακινηθεί τίποτα. Αυτή τη ώρα ακόμα η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία, κυρίως στον παράδρομο, όμως αρχίζει σιγά σιγά να αποκαθίσταται στην άνοδο και στην κάθοδο. Η κυκλοφορία είναι λίγο καλύτερα. Μεγάλα προβλήματα είχαμε και στη Μεσογείο αλλά και στο ποτάμι από την Πέτρου Ράλι μέχρι τη Φιλαδέλφια, όπου φράκαρε ο δρόμος, υπήρχε πάρα πολύ κίνηση. Ενώ να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα η οδική βοήθεια μετακίνησε τα τέσσερα αυτοκίνητα και έτσι η κυκλοφορία τώρα είναι κάπως καλύτερα. Έχουμε λοιπόν σήμερα την απεργία, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο, στα μέσα σταθερής τροχιάς, σε τραμ, ηλεκτρικό και μετρό. Και αύριο συνεχίζονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις σε έναν άλλο κλάδο όμως, Πόπη, είναι οι νοσοκομιακοί γιατροί, οι οποίοι κατεβαίνουν σε 24ωρη απεργία με την υποστήριξη και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Και θα έχουμε και συγκεντρώσεις 12.30 των εργολαβικών εργαζομένων και 1 η ώρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Πόπη. Μάλιστα. Κανονίστε λοιπόν πώς θα μετακινηθείτε. Στο μεταξύ, εμείς θα σας πάμε στα όσα γίνονταν όσο εμείς κοιμόμασταν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Μίλησε για πρώτη φορά στο Κογκρέσο Τραμπ και έχουμε από τη Δέσποινα Μαρδελένα και όλο το ρεπορτάζ. Τι είπε λοιπόν? Λοιπόν, καταρχήν είπε ότι θα χτίσει αυτό το μεγάλο τείχος του Μεξικού, χωρίς όμως να ζητάει αυτή τη φορά χρήματα από τους Μεξικανούς για να το στήσουν. Εδώ είναι εικόνες που για πρώτη φορά ο Τραμπ μπαίνει μέσα στο Αμερικανικό Κογκρέσο, μάλλον για να μιλήσει για πρώτη φορά ενώπιον των γερουσιαστών. Διεμήνησε ότι δεν θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της διεθνούς κοινότητας, αλλά αυτά της χώρας του. Ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρος ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρώτα μπήκε η Μελάνια Τραμπ, εν μέσω χειροκροτημάτων σηκώθηκαν ολόκληροι. Έτσι συνηθίζεται κιόλας. Έτσι συνηθίζεται βέβαια. Εδώ βλέπουμε τη Μελάνια Τραμπ, η οποία μπαίνει μπροστά πάρα πολύ κομψή. Ακολουθεί η κόρη του Ιβάνκα με η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα με το σύζυγό της. Μπαίνει η Μελάνια Τραμπ. Μετά τη Μελάνια Τραμπ ακολούθησε το Υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησης Τραμπ και στη συνέχεια ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ μπήκε μέσα. Νωρίτερα το ζευγάρι έφυγε από το Λευκό Οίκο, αναχώρησε με το αυτοκίνητο και όλη τη συνοδεία για το Αμερικανικό Κογκρέσο και μάλιστα είναι χαρακτηριστικές εικόνες όπου ο Τραμπ ανάβει το φωτάκι μέσα στο αυτοκίνητό του για να κάνει πρόβα. Τους βλέπουμε εδώ που βγαίνουν από το Λευκό Οίκο, στη συνέχεια μπαίνουν στο αυτοκίνητο και μέσα στο αυτοκίνητο ο Τραμπ κάνει πρόβα τον λόγο του. Καθ' όλη τη διάρκεια δηλαδή της πορείας προς το Αμερικανικό Κογκρέσο, ο Τραμπ ανάβει το φωτάκι, το βλέπουμε εδώ και στα πλάνα. Άρα τα διαβάζει, γιατί είχα κυκλοφορήσει και κάτι φήμες ότι δεν ξέρει να διαβάζει. Νομίζω ότι αυτό είναι ότι πιο κουφό έχω ακούσει. Ναι, νομίζω ότι ξέρει να διαβάζει και πολύ καλά. Βέβαια εδώ κοιτάξτε πώς κάνει η πρόβα. Έτσι δεν πάει ανέτοιμος ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ακουστικός τύπος πάντως, γιατί διαβάζει και διαβάζει φωναχτά, τα λέει δυνατά. Συνήθως για να μάθουμε κάτι το διαβάζουμε μόνοι μας, τα λέμε από μέσα μας. Αυτός τα λέει δυνατά, θέλει να τα ακούει κιόλας. Για να τα εμπεδώσει. Την ίδια ώρα λοιπόν που ο Τραμπ ήταν στο Αμερικανικό Κογκρέσο, κοντά στο Λευκό Οίκο, γίνανε διαδηλώσεις πάλι εναντίον του Αμερικανού Προέδρου. Πρωτοστάτης στις διαδηλώσεις αυτές ήταν η ηθοποιός Ρόζι Ο'Ντόνελ, ήταν το κίνημα αντίσταση κατά της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ τα δύο του παιδιά πήγαν στο Βανκούβερ του Καναδά, οι δύο μεγαλύτεροι γη του, για να εγκαινιάσουν το νέο ξενοδοχείο Τραμπ. Τους βλέπουμε εδώ στα πλάνα μας. Πήγαν λοιπόν για να κάνουν τα εγκαίνια του νέου ξενοδοχείου, γιατί όπως καταλαβαίνετε, η επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας συνεχίζεται. Έχει 3 από τον πρώτο γάμο, 1 από το δεύτερο και 1 από το τρίτο, σύνολο 5 παιδιά. Μάλιστα. 5 παιδιά. Αυτά είναι τα μεγάλα, είναι τα αδέρφια της Ιβάνκα, της αγαπημένης κόρης. Για να ακούσουμε όμως το σημείο αυτό. Βεβαίως, ναι. Ένα απόσπασμα της ομιλίας του στο Κογκρέσο, πρώτη ομιλία του Προέδρου, του Αμερικανού Προέδρου στο Κογκρέσο. Τι είπε για το τείχος στο Μεξικό? We must restore integrity and the rule of law at our borders. For that reason, we will soon begin the construction of a great, great wall along our southern border. Κάτι τέτοιες στιγμές είναι που νοσταλγεί στους παλιούς, στους Ομπαμαίους, οι οποίοι τι θα κάνουν από εδώ και στο εξής? Αλλάζουν καριέρα, γίνονται συγγραφείς. Οι Financial Times λένε πως έκλεισαν ένα συμβόλαιο μαμούθ με τον γνωστό εκδοτικό Eco Penguin, Random House, για την έκδοση των απομνημονευμάτων τους. Έγινε γνωστό, δεν έχει γίνει το ακριβές ποσό γνωστό που θα πάρουν, όμως είναι γνωστό ότι οι εκδοτικοί οίκοι για τα απομνημονεύματά τους τους πρόσφεραν ποσά που ξεπερνούσαν και τα 60 εκατομμύρια δολάρια. Oh, αν επιβεβαιωθεί βέβαια αυτό το ποσό, θα είναι από τα ακριβότερα συμβόλαια για εκδοτικά δικαιώματα.
τα απομνημονεύματά τους για 60 εκατομμύρια δολάρια τουλάχιστον. Άρα, για αν κάτσει να γράψει τα απομνημονεύματά του ο κύριος Τσακαλώτος ή ο κύριος Τσίπρας, πώς θα τους προσφέρουν οι εκδοτικοί οίκοι για να γράψουν τι κάνανε στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Εμείς είμαστε εδώ πάντως, αν τυχόν ξεχάσουν οι ίδιοι, να τους τα θυμίσουμε, διότι κρατούμε και εμείς σημειώσεις. Μέρα περνάει, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Έλα, Σπύρο Δημητρέλη, να μας πεις τι έγινε στη χθεσινή διαπραγμάτευση στο Χίλτον. Να σε ρωτήσω ξαφνικά, καταρχάς, γιατί φύγαν νωρίτερα από ό,τι υπολογίζαμε από τις συζητήσεις? Δεν τέλειωσε λίγο απότομα το πράγμα? Επισήμως, Πόπη, καλημέρα από το Υπουργείο Οικονομικών, πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, λένε ότι συζητήθηκε μόνο η ατζέντα και δεν μπήκαν σε αριθμούς. Να πούμε ότι ήταν προγραμματισμένα δύο ραντεβού, ένα στις... Μια εβδομάδα θα κάτσουν. Θα κάτσουν περίπου μια εβδομάδα. Ήταν ένα ραντεβού για τις 8 και ένα για τις 9. Γύρω στις 10.30, σαν να έγινε κάποια συγχώνευση, ευνηδιαστικά τελείωσε πολύ γρήγορα αυτή η... Τώρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τα έχουν προσυμφωνημένα όλα, άρα δεν έχουν και πολλή δουλειά να κάνουν, ή σημαίνει ότι... Έχει πολλή δουλειά ακόμα, δεν υπάρχει τίποτα προσυμφωνημένο. Οι πληροφορίες λένε ότι οι Τροϊκανοί δεν άφησαν κανένα περιθώριο για πανηγυρισμούς και για θριαμβολογίες. Ήρθαν με το καλημέρα και είπαν, έβαλαν στο τραπέζι μέτρα 2% του ΑΕΠ, δηλαδή μπορούμε να το δούμε κιόλας, ζήτησαν 1% περικοπή από το αφορολόγητο, δηλαδή... Το 1% είναι 1,8 δις. Κάθε φορά που ακούτε 1% του ΑΕΠ, να έχετε στο μυαλό σας 1,8 δις. 1,8 δις λοιπόν από την περικοπή του αφορολόγητου και 1,8 δις περικοπή από συντάξεις. Και αυτό που προέκυψε, Πόπη, από το χθεσινό μας ρεπορτάζ, είναι ότι δεν έχει κλείσει το δημοσιονομικό κενό για το 2018. Ρωτήσαμε κυβερνητικό στέλεχος αν ζητούν μέτρα και για το 2018 και μας είπε ότι αυτό θα καθοριστεί από το εύρος του δημοσιονομικού κενού του 2018. Άρα τον άλλο μήνα θα ξέρουμε τι γίνεται. Αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μέτρα και για το 2018, καταλαβαίνουμε ότι αν αναγκαστεί η κυβέρνηση να πάρει μέτρα που θα μειώσουν εισοδήματα από το 2018, αυτό έχει και κάποιες πολιτικές προεκτάσεις. Mm-hmm. Να πούμε επίσης, Πόπη, ότι υπάρχει μια πληροφορία σήμερα της Καθημερινής, θετική θα λέγαμε μάλλον προς την κυβέρνηση, προς την Ελλάδα, η οποία λέει ότι υπήρξε μια συνάντηση του Μάριο Δράγκη με την Άγγελα Μέρκελ και φέρεται διατεθειμένη η καγκελάριος να παρακάμψει εν μέρη τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σόιμπλε, και να δώσει μια κάποια περιγραφή των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το ελληνικό χρέος, προκειμένου να ξεκλειδώσει και η συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης. Βέβαια, μιλάμε προηγουμένως θα πρέπει η Ελλάδα να έχει... Ξανά συγγνώμη, αλλεργίες, παιδιά, τι να κάνουμε? Με αυτά που λέμε, με αυτά που λέμε είναι ανεξαρτήτως νομίζω. Προηγουμένως η Ελλάδα θα πρέπει να έχει ψηφίσει, θα πρέπει να έχει συμφωνήσει για την εφαρμογή όλων των μεταρρυθμίσεων. Mm-hmm. Να πούμε ότι οι κυβερνητικές πηγές προσπαθούν λίγο να χρυσώσουν το χάπι, λέγοντας ότι σε όποιους στόχους συμφωνηθούν για τα πρωτογενή πλεονάσματα, θα είναι 3,5% για όσα χρόνια είναι, εκτός από τα αρνητικά μέτρα, θα υπάρχουν και θετικά μέτρα. Δηλαδή μέσα. Τα αντίμετρα, τα περίφημα. Τα περίφημα αντίμετρα, η πλευρά των δανειστών, η πλευρά της Τρόικας θέλει αυτά τα αντίμετρα να είναι μέτρα. Όπως... Το έχω τερματίσει, έτσι. Είναι, προσέξτε, όταν ξεκινάει, όσοι είναι αλλεργοί το ξέρουν, όταν ξεκινάει δευτερινίζεται σε μία φορά, δεν σταματάει κανένα δεκάλεπτο σε πηγαίνει. Έτσι, συζητώ, συγγνώμη, προκαταβολικά. Στα αντίμετρα, λοιπόν, για να εστιάσουμε. Λοιπόν, στα αντίμετρα, ένα μέρος του παζλ, όπως μας είπε χθες ο κ. Τσακαλώτος, είναι σίγουρα το πακέτο των 3 δις ευρώ των προγραμμάτων για την ενίσχυση της απασχόλησης. Είναι από την ελληνική πλευρά η πρόταση είναι για μείωση του ένφια και χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ. Ωστόσο, οι δανειστές θέλουν μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων για στήριξη της επιχειρηματικότητας και υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές στην κλίμακα. Και πότε θα τα βάλουν τα αντίμετρα σε ισχύ, από πότε θα ισχύσουν? Ταυτοχρόνως, λένε από την κυβέρνηση, αλλά θα δημιουργηθεί ένας νέος μηχανισμός. Καταργεί το κόφτης, ο γνωστός κόφτης που λειτουργεί απολογιστικά από το 2019 και μετά, και πάμε σε ένα νέο προληπτικό μηχανισμό προς το τέλος κάθε έτους. Θα κάνουμε μια προβολή μας, έλεγε χθες ο κ. Τσακαλώτος, και θα βλέπουμε πώς πηγαίνει η επόμενη χρονιά και πώς κλείνει τρέχουσα χρονιά. Εάν πηγαίνει καλύτερα, θα ενεργοποιούνται περισσότερα θετικά. Εάν πηγαίνει χειρότερα, δεν θα ενεργοποιούνται καθόλου θετικά, αλλά μόνο τα αρνητικά από πού. Μάλιστα, τώρα μία γεύση των όσων συνέβησαν στη διαπραγμάτευση. Σπύρο, σε ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Είναι τα όσα υπόθηκαν χθες στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής από τον κ. Τσακαλώτο. Ο Γιώργος Κολοβάτσιος θα έρθει να μας πει τι είπε ο Ευκλήθης Τσακαλώτος. Γεια σας και από μένα. Γεια σου, Γιώργο. Τι να πει, προσπάθησε ο άνθρωπος να πει λίγο πριν πάει με την Τρόικα για να γίνουν αυτά που ακούσαμε από τον Σπύρο Δημητρέλη. Mm-hmm. Τους είπε εν ολίγης ότι η λιτότητα δεν τελείωσε και ότι δεν ξέρει πού θα κλείσει, πώς θα καταλήξει. Το είδαμε εξάλλου λίγες ώρες αργότερα στο Χίλτον, όπως σας είπα. Έτσι πυροδότησε αντιδράσεις, πυροδότησε μια κόντρα με τη Νέα Δημοκρατία και μια ανταπάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου.
για μια αξιολόγηση, επαναλαμβάνω, που ακόμη δεν έχει κλείσει, που κανείς δεν ξέρει που θα καταλήξει, όπως είπε ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών. Μάλιστα, έχουμε και ένα απόσπασμα των όσων είπε ο κ. Τσακαλώτος, για να τα ακούσουμε λίγο. Και αν είμαστε εκτός στόχων, πρέπει να πάρουμε μέτρα. Εμείς δεν οροποιούμε την κατάσταση ότι κερδίσαμε, ούτε λέμε ότι τελείωσε η λιτότητα. Αν γίνει κλήση αυτή η συμφωνία, η οποία αυτή η συμφωνία τότε θα δούμε πόσο θα είναι τα πλεονάσματα και για πόσο χρόνια θα είναι ψηλά ή όχι τόσο ψηλά. Εγώ δεν έχω κάνει καμία δέσμευση. Έχω πει στο Eurogroup, έχω πει ότι τίποτα δεν είναι συμφωνημένο μέχρι όλα να είναι συμφωνημένα. Αν δεν το δω όλο το πακέτο, δεν θα υπάρξει ελληνική συμφωνία σε αυτό. Yeah. Αν είναι 3,5%, yeah, θα πάνε. Πες ότι είναι ο στόχος, γιατί γράφεται ήδη ότι έχω πει ότι θα είναι 3,5%. Δεν έχω πει τίποτα. Το παίρνουμε σαν για χάρη τη συζήτηση. Αν είναι 3,5%. Αν είναι 3,5%, περνάνε και τα καλά και τα κακά. Αν είναι 4,5%, έχουμε 1% επιπλέον δημοσιονομικό χώρο να κάνουμε κοινωνική πολιτική ή αυτό. Ωραία. Αν είναι 2,5%, ναι, τότε όντως πρέπει να κάνουμε κάτι, γιατί είμαστε εκτός στόχου. Για να θα πάρετε μέτρα, έξω να ξέρω εγώ, μισό ή μισό να είναι υπέρβαση. Ωραία. Η λέξη λοιπόν, υπέρβαση ήταν σωστή. Ωραία. Τώρα, εκτός των όσων είπε ο κ. Τσακαλώτος στη Βουλή, είχαμε και μία δήλωση από την πλευρά του Πρωθυπουργού, η οποία σχολιάστηκε, μάλλον δημιούργησε πολλά ερωτηματικά. Γιατί μίλησε για κρίση που ξεκίνησε από τις τράπεζες ο κ. Τσίπρας? Με ένα tweet, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η ρευστότητα στη συνάντηση που είχε, βλέπουμε εδώ τα πλάνα με την Ένωση των Τραπεζιτών, ότι η ρευστότητα ήταν αυτή που δημιούργησε πρόβλημα στην αγορά και ότι η άρση αυτού του πράγματος θα μας βγάλει από την κρίση. Ήταν μια δήλωση που δημιούργησε, όπως είπες και εσύ, πολλά ερωτήματα και είναι κάτι που, όπως μαθαίνουμε, υποστηρίζεται και πολλά χρόνια ο Πρωθυπουργός, ότι οι τράπεζες είναι αυτές που θα λύσουν το πρόβλημα. Γι' αυτό και πιέζει το Μέγαρο Μαξίμου για τη συμφωνία, για να πάμε στο QE, στην προσωπική χαλάρωση, ώστε να ανασάνουν οι αγορές. Γιατί ωραία τα νούμερα που ακούσα από τον κύριο Τσακαλώτο και από αυτά που είπαμε πριν, αλλά η αγορά στενάζει πολύ. Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Συμπληρώνονται 60 χρόνια από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Γιούνκερ σήμερα το μεσημέρι ετοιμάζει να εισηγηθεί την Ευρώπη της επόμενης ημέρας. Τι εννοούμε? Θα είναι στη γραμμή μας ο Θάνος Αθανασίου να μας πει τι περιλαμβάνουν οι προτάσεις αυτές του Γιούνκερ. Θάνο, καλημέρα και καλό μήνα και σε σένα. Καλημέρα και καλό μήνα και καλή χρονιά, γιατί είναι και το νέο ρωμαϊκό έτος. Λοιπόν, καλή χρονιά. Γιατί όχι, όσες πιο πολλές ευχές δίνουμε, τόσο καλύτερα είναι. Λοιπόν, να πούμε ότι τις τελευταίες ώρες και από χθες, δηλαδή, συνεδριάζει στο Κολέγιο των Επιτρόπων για να φτιάξει αυτό το οποίο θα ονομάσουμε λευκή δίπλο για το μέλλον της Ευρώπης μετά το 2017. Είναι σε συνέχεια των συζητήσεων που είχαμε στην Πρατισλάβα για το μέλλον της Ένωσης μετά το Brexit και ό,τι είχαμε ακούσει. Τι θα περιλαμβάνει τώρα αυτό το νέο κείμενο? Θα έχει 5 προτάσεις, οι 3 είναι οι βασικές, 2 είναι οι παραλλαγές τους. Και αυτές οι βασικές προτάσεις θα λένε τι θα πρέπει να κάνουμε ως Ένωση για να την βιώσουμε. Το ένα είναι να μην αλλάξουμε τίποτα και να συνεχίσουμε όσο έχουμε. Μία είναι να μην αλλάξουμε τίποτα και να κάνουμε αυτά τα οποία είπαμε στην Πρατισλάβα. Το δεύτερο είναι να γίνουμε όσο πιο federal, πιο ομοσπονδιακή γίνεται. Να τα κάνουμε δηλαδή όλα από κοινού. Αυτό το οποίο θα ήθελε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Φερχόφσταντ, η φιλελεύθερη στο Κοινοβούλιο, η ομοσπονδοποίηση, η πολύ γρήγορη ενοποίηση. Αυτό προφανώς δεν γίνεται γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν το θέλουν. Η τρίτη πρόταση, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μάλλον οι παραλλαγές και το ότι θα γίνει στο τέλος θα είναι παραλλαγή της τρίτης πρότασης, είναι η πρόταση των πολλών ταχυτήτων. Σου λέει, αυτοί που μπορούν να προχωρήσουν μαζί σε κάποια θέματα, π.χ. Ευρωστρατός, Ευρωπαϊκός Εισαγγελέας, σύστημα ασύλου, το ένα, το άλλο, το παράλληλο, ας το κάνουν, ας πάνε μπροστά, ας φτιάξουν το δρόμο και μετά οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν. Να μην σταματάνε δηλαδή αυτοί που δεν μπορούν. Αυτούς που θέλουν. Αυτοί που αυτό δεν μπορούν και θα προχωρήσουν μαζί, θα αφήσουν πίσω τους άλλους, σε τι είδους κατάσταση δηλαδή, Θάνο, σύμφωνα με την πρόταση Γιούνκερ? Στην πρόταση, στην κατάσταση των προβλέψεων της συνθήκης της Λισαβόνας. Δηλαδή, ό,τι έχουμε σήμερα, οι υπόλοιποι που δεν θα προχωρούν θα συνεχίσουν να το έχουν. Νομισματικά, αλλά τι θα συμβαίνει για τους άλλους που μένουν πίσω? Δεν σ' άκουσα από πίσω. Νομισματικά δεν αλλάζει κάτι? Όχι, δεν αλλάζει κάτι στην Ευρωζώνη. Mm-hmm. Δεν αλλάζει το νόμισμα, δεν αλλάζει η συμμετοχή στο ευρώ, δεν αλλάζουν οι κανόνες του συμφώνου σταθερότητας. Αλλά βάζει η Ευρώπη δύο ταχύτητες σε διοικητικό επίπεδο. Δηλαδή θα υπάρχει ένα κεντρικό κυβερνείο, για παράδειγμα, για τις χώρες που θα μπορούν. Όχι. Καταρχήν η Ευρώπη δεν βάζει. Οι κυβερνήσεις που θα μπορέσουν να συνεργαστούν σε κάποια πράγματα, θα συνεργαστούν σε κάποια πράγματα. Χωρίς να μπορούν να το σταματάνε, αυτό είναι το βασικό καινούριο στοιχείο, αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν. Για παράδειγμα,
θέλουμε να κάνουμε μια ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών, μια ευρωπαϊκή CIA. Θέλουν να το κάνουν αυτό πέντε και όλοι οι υπόλοιποι δεν θέλουν ή δεν μπορούν ή δεν πληρούν τα κριτήρια. Οι πέντε που μπορούν θα το κάνουν. Και μετά, αν δουλέψει και αν μπορούν και οι άλλοι κάποια στιγμή, μπορεί να μπουν μέσα. Μάλιστα. Θέλουμε να κάνουμε ευρωπαϊκή άμυνα. Οι πέντε ή οχτώ που μπορούν θα το κάνουν. Οι υπόλοιποι στη συνέχεια. Κατάλαβες. Θέλουμε να έχουμε τον προϋπολογισμό της Ευρωζώνης. Για να δούμε μελλοντικές. Κατάλαβα. Πώς δεν κατάλαβα. Αλλά πάμε και στα επόμενα σενάρια να δούμε και τα άλλα δύο σενάρια που μένουν. Γιατί για πέντε σενάρια είναι παραλλαγές. Τα άλλα δύο είναι παραλλαγές του τρίτου. Η μία παραλλαγή είναι να έχουν βέτο αυτοί οι οποίοι μένουν έξω. Και σε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ τραγικό, να φτιάχνουν μια αναστέλουσα μειοψηφία και να λένε όχι, ούτε εσείς θα προχωρήσετε. Αυτό δεν ξέρουμε αν θα περάσει. Και το άλλο είναι ένα συνδυασμό των παραπάνω, όλων των στοιχείων των παραπάνω. Δηλαδή να πούμε ότι ναι, θα προχωρήσουν αυτοί που μπορούν. Αλλά ο σκοπός είναι να γίνουμε federal. Θα κάνουμε και κάποια στοιχεία από το πρώτο. Καταλαβαίνετε. Από όλα τα σενάρια, Θάνο, η Γερμανία ποιο είναι αυτό που στηρίζει περισσότερο? Καλά, η Γερμανία δεν ξέρουμε γιατί θα έχει εκλογές και μπορεί να βγει ο Σούλτς και να στηρίζει κάτι άλλο. Αλλά ήδη από την ανάλυση της Σλοβακικής Προεδρίας γνωρίζουμε ότι η Μέρκελ θα ήθελε να προχωρήσουμε σε κάτι το οποίο μοιάζει με το τρίτο σενάριο. Τις ταχύτητες δηλαδή. Όσοι συμφωνούν προχωρούν μπροστά και αφήνουν αυτούς που διαφωνούν πίσω ή που δεν μπορούν να ακολουθήσουν πίσω. Ακριβώς. Είναι το σενάριο που λέει ότι πρέπει να υπάρχει μια πρωτοπορία στην Ευρώπη, την οποία θα τη βλέπουν οι άλλοι και θα εμπνέονται. Πες μου κάτι τώρα. Πρώτο βήμα. Αυτό ήταν όλο αυτό που έχουμε δει. Θάνο, πρώτο βήμα, εισήγηση από την πλευρά Γιούγκερ. Το επόμενο βήμα ποιο είναι? Τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει? Μετά θα έχουμε πολλές συζητήσεις σε συνόδους κορυφής. Όταν τα κράτη-μέλη αποφασίσουν τι από όλα αυτά θέλουν να κάνουν, θα υιοθετήσουν μια διακήρυξη και θα το κάνουν. Θυμίζουμε ότι τίποτα δεν θέλει αλλαγή συνθήκης και πως έτσι κι αλλιώς υπάρχει στην Ευρώπη θεσμοθετημένη ενισχυμένη συνεργασία. Τώρα θα γίνει λίγο πιο ενισχυμένη. Πολύ ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Αυτό το θέμα θα το βρίσκουμε μπροστά μας πολύ πολύ συχνά στο μέλλον. Όμως πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ασφαλιστικο-οικονομικό συνταξιοδοτικά. Έχει έρθει η Κατερίνα Παναγοπούλου κοντά μας να μας πει καταρχάς τι γίνεται με τον επαναπροσδιορισμό των συντάξεων. Διότι παίρνουμε καθημερινά μηνύματα από ανθρώπους που ενώ θέλουν να πάρουν τη σύνταξή τους δεν την έχουν λάβει γιατί δεν έχει καθοριστεί. Λοιπόν, όσοι κατέθεσαν αίτηση μετά τις 12 Μαΐου, δηλαδή μετά την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη. Γιατί είναι κωμικοτραγικά αυτά που περιγράφουμε, αλλά συμβαίνουν. Δεν υπάρχει φόρμουλα που δεν ξέρουν τον αλγόριθμο, Πόπη. 9 μήνες μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, δεν ξέρουν τον αλγόριθμο για να μεταφράσουν σε σημερινά λεφτά την ετήσια μεταβολή μισθών για να βρουν το συντάξιμο μισθό του. Και του έχουν στο περίμενε. Πόσους ανθρώπους? Τους 65.000 άνθρωποι είναι αυτοί που περιμένουν, αλλά όμως κινδυνεύει και ο επαναυπολογισμός για όλους τους συνταξιούχους. Για τα 2,6 εκατομμύρια συντάξεις, κύριε συντάξεις, πρέπει να επαναυπολογιστούν με βάση το μνημόνιο μέχρι και το Σεπτέμβριο. Για αυτούς λοιπόν δεν υπάρχει αυτός ο αλγόριθμος. Άρα περίμενε πόσο τους λένε, να περιμένουν πόσο ακόμα. Δεν τους λένε, τους λένε ότι θα πάει τώρα στελέχη της Ελστάτ, θα πάνε στο εξωτερικό να βρουν σε αντίστοιχα κράτη πώς υπολογίζεται αυτός ο αλγόριθμος για να βρουν και αυτοί λοιπόν. Πώς θα υπολογίσουν στα δικά μας. Και να γελάσει. Ναι, είναι πραγματικά κωμικοτραγικά. Επίσης, κωμικοτραγικά είναι και η κατάσταση των εισφορών. Πλέον πλελίωσε. Δίνουν παρατάσεις τη μία μέρα, την άλλη μέρα τις παίρνουν πίσω. Αυτή είναι πολύ αστεία ιστορία. Ναι, μιλάς για την παράταση στη ΣΑΠΗ, θέλετε, για το δώρο Χριστουγέννων. Βγαίνουν χθες το μεσημέρι από τον ΕΦΚΑ και λένε δεν ισχύει η παράταση που δίνουμε για τις εισφορές μέχρι τις 17 Μαρτίου για τις εισφορές δώρο Χριστουγέννων. Βγαίνει το απόγευμα ο ΕΦΚΑ και λέει όχι, οι εργοδότες ζήτησαν να παρατεθεί και αυτό, άρα δίνουμε και στο δώρο Χριστουγέννων παράταση. Είναι πραγματικά αστεία ιστορία. Τελικά πότε πληρώνουν οι άνθρωποι? Λοιπόν, τελικά οι άνθρωποι όλα. Μέχρι τις 17 Μαρτίου παίρνουν παράταση για τα πάντα. Και για τις απιδέλτα, και για τις εργοδότες, και για τις εισφορές που πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Όλοι να ξέρουν ότι παίρνουν παράταση μέχρι και τις 17 Μαρτίου. Και το δώρο Χριστουγέννων και τα πάντα όλα. Παράταση. Ακριβώς, η απιδέλτα για αυτά, όλα παίρνουν παράταση. Αυτή είναι τρίτη αλλαγή στην απόφαση. Και επίσης 100.000 άνθρωποι δεν έχουν δει ακόμα ειδοποιητήρια, έτσι να τα λέμε κι αυτά. Αυτοί που πρέπει να πληρώσουν ΕΦΚΑ και δεν ξέρουν πώς θα τα πληρώσουν. Και έχουμε σήμερα 1η Μαρτίου. Και αυτοί οι οποίοι τα είδανε και τα πληρώσανε. Είναι περαστικά μας. Είμαστε λίγοι αυτοί που τα πληρώσαμε. Περαστικά μας. 35% είναι η σπραξιμότητα, Πόπη, για τον ΕΦΚΑ. Είναι πάρα πολύ χαμηλή. Έχουν εισπράξει μόνο 95 εκατομμύρια τα 270 που ανέμεναν. Και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα μιλάμε για πραγματικό Βαλτερλό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στην Πτολεμαϊδα, εκεί όπου προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους οι οικογένειες των θυμάτων του τραγικού αυτού τροχαίου δυστυχήματος στην Εθνική Οδό. Σήμερα το τραγικό αντίο στην Πτολεμαϊδα είναι ο Γιώργος Όμπολος και θα μας δώσει το κλίμα τι συμβαίνει εκεί. Παράλληλα και η Θεοδόρα Θεοδωρουλάκη αλλά και ο Κώστας Καζακόπουλος με τον εμπειρογνώμονα θα μας δώσουν και τα τελευταία στοιχεία. Γιώργο, να ξεκινήσουμε με σένα, σε παρακαλώ.
Δυστυχώς σήμερα θα παιχθεί η τελευταία πράξη του δράματος. Εδώ στην Εκκλησία της Αγίας Σκέπης στην Πτολεμαϊδα θα γίνει η κηδεία της 33χρονης Αποστολίας Παπαδοπούλου και του 3 ετών παιδιού της, του Παύλου. Εδώ σε λίγη ώρα στην Εκκλησία θα φτάσουν φίλοι, συγγενείς. Υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν από νωρίς το πρωί στο σπίτι της οικογένειας να συλληπιθούν τους οικείους, το σύζυγό της, τον Ιπάτιο Πατμάνογλου, αλλά και τους γονείς της κοπέλας, τα αδέρφια. Ήταν μια πολύ αγαπητή οικογένεια και κυρίως πολύ αγαπητή η ίδια η Αποστολία, η οποία είχε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, ήταν πάρα πολύ συνετή, αγαπούσε το παιδάκι της και ακόμα κανείς δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί. Κανείς δεν έχει καταλάβει ότι την Κυριακή το απόγευμα η γυναίκα έχασε τη ζωή της με αυτόν τον τρόπο που την έχασε μαζί με το ανήλικο παιδί της. Εδώ πέρα στην περιοχή έχουν φτάσει άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Συναντήσαμε πριν από λίγη ώρα ανθρώπους που δεν γνωρίζουν την οικογένεια και ήρθαν μόνο και μόνο γιατί συγκλονίστηκαν από το βίντεο αλλά και από τη μεγαλοψυχία που επέδειξε ο πατέρας, ο Ιπάτιος και σύζυγος της Αποστολίας όλες αυτές τις ημέρες, συμπονώντας όχι μόνο τη δικιά του την οικογένεια, αλλά και την οικογένεια των άλλων των παιδιών που χάσαν τη ζωή τους, των δύο νεαρών παιδιών που χάσαν τη ζωή τους στο στροχείο, όταν το αυτοκίνητό τους έπεσε πάνω στο δικό τους το όχημα. Γιώργο, στο σημείο αυτό, ας ακούσουμε λίγο τον πατέρα, γιατί είναι πραγματικά συγκλονιστικό στην περιγραφή του, αλλά και στα όσα λέει και για τις οικογένειες των άλλων θυμάτων, των παιδιών δηλαδή που βρίσκονταν μέσα στο σπόρο αυτοκίνητο. Για να τα ακούσουμε. Πιάνει φωτιά η τουαλέτα και σβήνουν όλα τα φώτα. Πέφτω κάτω κατευθείαν. Βάζω τη μπλούζα μου στο στόμα μου για να μην εισπνεύσει το καπνό. Κάνω έρπινγκ και προσπαθώ να βγω γρήγορα από την τουαλέτα γιατί νομίζω ότι η έκρηξη είναι μέσα στην τουαλέτα, όχι απ' έξω. Βγαίνοντας έξω από την τουαλέτα, πάω να πω τη γυναίκα μου: τι πήγα να πάθω, ρε κορίτσι μου, θα και εγώ ήμουν ζωντανός. Και βλέπω το αυτοκίνητό μου κομμένο στα δύο. Κάνω το γύρο λίγο να δω τι παίζεται. Είχα ταραχτεί, τα αντανακλαστικά μου ήταν όλα εκεί. Φεύγω λίγο πιο κάτω, βλέπω μία ζάντα που να πόρσε, μόνο αυτό είδα, τίποτα άλλο. Και ένα νεκρό παιδί δίπλα. Παιδιά, εγώ είδα το δικό μου το αυτοκίνητο και δεν το πίστευα. Λέω το αυτοκινητάκι μου, τι έγινε, ρε παιδιά, άλλο. Η οικογένειά μου, τι έγινε, ρε παιδιά, άλλο. Γιατί, πώς. Νόμιζα ότι βλέπω ένα έργο. Ευτυχώς δεν έχασα την ψυχραιμία μου, κρατήθηκα. Προσπάθησα να σώσω την οικογένειά μου, αλλά τι να σώσει. Από τον μπαμ που έγινε, ακαρία σκοτωθήκανε. Το κατάλαβα. Λέω εντάξει, Ιπάτιε, τελειώσαν τα ψέματα, γόρι μου, πάλεψε το. Αλλά προσπάθησε. Να σβήσει τη φωτιά τουλάχιστον να μην καούν. Τι να σβήσω τη φωτιά, το αυτοκίνητο είχε γίνει μπουρλότο όλο. Το καλό σε όλη την κατάσταση, είναι ότι το ατύχημα αυτό φάνηκε από την κάμερα και τουλάχιστον νιώθω μια ικανοποίηση ότι το είδανε όλοι πώς έγινε. Αυτός πήγαινε 300 σίγουρα και ήταν και ένα ροχτό από πίσω του και πρέπει να πατιόντουσαν. Γιατί με το που βγήκα εγώ μετά από όλο αυτό το σιβάν και είδα το αυτοκίνητο, το Porsche, ήταν μετά, έκανε όπισθεν το R8 και ήρθε εκεί στη μεριά μου. Και βγήκε και μου λέει το παιδί χρειάζεσαι βοήθεια αυτά. Έκλαιγε το παλικάρι. Ήταν φίλος των παιδιών. Λογικά υποθέτω, δεν είμαι σίγουρος. Mm. Υποθέτω. Κοίτα και τον οδηγό νεκρό μπροστά στα μάτια με ένα παιδάκι. Συλληπιτήρια στην οικογένειά τους και αυτοί δεν θέλαν να το χάσουν. Τώρα ότι έφταιγε ή δεν έφταιγε, η ψυχούλα του το ξέρει για αυτού. Εντάξει, τώρα 4 ζωές φύγανε παιδιά. Γιώργο, σήμερα πώς είναι τη συγγένεις των δύο νεκρών, πώς είναι ο άνθρωπος αυτός? Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Πόπη, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Τώρα αρχίζουν και συνειδητοποιούν ότι αυτό ήταν, τελείωσε. Το φέρετρο έχει πάει από χθες το απόγευμα στο σπίτι της οικογένειας. Είναι σφραγισμένο. Είναι η μητέρα και το παιδί μέσα στο φέρετρο. Δεν μπορούν να το ανοίξουν για ευνόητους λόγους. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Ο ένας προσπαθεί να στηρίξει τον άλλον, γιατί και οι δύο οικογένειες, μπορεί η οικογένεια του Ιπάτιου να μην έχασε το παιδί της, όπως συνέβη με την οικογένεια της Αποστολίας, όμως την είχαν σαν παιδί. Αυτό τουλάχιστον μας έλεγαν και χθες και σήμερα. Μάλιστα. Οι άνθρωποι είναι συντετριμμένοι, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν. Έχουμε πάρα πολλές δηλώσεις και λεπτομέρειες για την υπόθεση. Αργότερα στις 12 η ώρα στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα θα δείτε ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα περιμένουμε να το δούμε λοιπόν στην επόμενη εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχομαι στον Κώστα Καζακόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο της τραγωδίας. Μαζί του είναι και ο κύριος Μαδιάς, ο πυρογνώμονας. Καλημέρα και στους δυο σας. Λένε ότι οι κάμερες της τροχέας έχουν στοιχεία που θα βοηθήσουν τις αρχές να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη.
Ναι, είναι και τα στοιχεία από τις κάμερες, αλλά και σιγά σιγά το παζλ συναρμολογείται για το τι έγινε. Και θα σας πούμε μαζί με τον κύριο Μαδιά για τα τρία τελευταία δευτερόλεπτα. Το ένα δευτερόλεπτο είναι αυτό που είδαμε στο βίντεο, μέχρι που το αυτοκίνητο προσέκρουσε πάνω στο. Μέχρι που η Πόρσε προσέκρουσε στο Civic. Τα προηγούμενα δύο δευτερόλεπτα όμως μάλλον μοιάζουν καθοριστικά, καθώς εχθές το Μέγκα έκανε μια αποκάλυψη με τον Βαγγέλη Γκούμα που βρήκε ένα ελαστικό, το οποίο πρέπει να είναι της Πόρσε, το έχει παραδώσει στις αρχές. Και αυτό βρέθηκε σε απόσταση 75 μέτρων από το σημείο της πρόσκρουσης. Ας περπατήσουμε με τον κύριο Μαδιά. Το άλλο έβριμα είναι άλλα 75 μέτρα, δηλαδή 150 μέτρα από το σημείο της πρόσκρουσης, ο πίσω προφυλακτήρας του Πόρσε. Αυτό το κομμάτι εδώ λοιπόν, το πίσω κομμάτι πίσω από το δεξιά τροχό, έχει βρεθεί και είναι αυτή τη στιγμή, δεν το πειράξαμε για λόγους πραγματογνωμοσύνης, δηλαδή αν θελήσουν οι πραγματογνώμονες να το βρουν, είναι στα 150 μέτρα από το σημείο πρόσκρουσης. Τι μπορεί να έγινε λοιπόν, κύριε Μαδιά, για να αποκολλήθηκε αυτό το πίσω κομμάτι του προφυλακτήρα πριν από 150 μέτρα πριν από τη σύγκρουση? Εάν πράγματι αυτό το αποκολληθέν τμήμα, το οπίσθιο ακραίο δεξιό τμήμα του προφυλακτήρα, αποτελεί συμβατότητα με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο Porsche, το Porsche 911, και αν το ελαστικό, το πίστιο δεξιό που βρέθηκε από το σημείο που αποκολλήθηκε το κομμάτι του προφυλακτήρα στα 75 μέτρα, τότε πιστεύω ότι ο γρίφος λύνεται, ότι ο γρίφος λύνεται και το puzzle συμπληρώνεται. Με κάποια επιφύλαξη να μην πω ότι συμπληρώθηκε κιόλας. Λοιπόν, τι έγινε? Εάν, επαναλαμβάνω, τα δύο αυτά σπουδαία εκμεταλλεύσιμα ευρήματα είναι από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Συνετελέστη από την είσοδο του υπαίθριου χώρου της τουαλέτας μέχρι και το σημείο που βρέθηκε το αποκολληθόν τμήμα του προφυλακτήρα, είναι στα 120 μέτρα, άρα υπολογίζουμε την ταχύτητα της Πόρσε βάσει των ιχνών της πλαγίας ολίσθησης μέσα στο χώρο, στον υπαίθριο χώρο του πάρκινγκ της τουαλέτας με 44 μέτρα. Έχουμε δεδομένο το 0,88 δέκατα του δευτερολέπτου που διαρκεί το βίντεο που όλοι μας έχουμε δει, άρα κατά συνέπεια η ταχύτητα είναι τουλάχιστον 198 χιλιόμετρα. Μέσα στο πάρκινγκ, το τελευταίο κομμάτι. Μέσα στο πάρκινγκ, το τελευταίο κομμάτι. Ας ληφθεί δε υπόψη ότι η ταχύτητα ήταν μεγαλύτερη των 198 χιλιόμετρων, γιατί στα 120 μέτρα που έχει αποκολληθεί το ελαστικό της Πόρσε, μέχρι και την είσοδο του πάρκινγκ συντελείται μία επιβράδυνση. Δηλαδή με πόσο μπορεί να έτρεχε, κύριε Μαδιά? Όχι κάτω των 240 χιλιόμετρων, κυρία Τσεπανιδού. Πάνω από 240, λέτε. Υπάρχει υπόπη και η μαρτυρία του αυτόπτη μάρτυρα που είδε κομμάτια του ελαστικού να αποκολούνται, να αποκολούνται από το πέλμα. Τα πέλματα, μάλλον, να αποκολλήθηκαν από το λάστιχο. Υπάρχει μια μαρτυρία. Εάν υπάρχει και αυτή η μαρτυρία, το ΠΑΣ αρχίζει ακόμη να δένει περισσότερο. Άρα ο πίσω δεξιά τροχός, από την πλευρά του συνοδηγού δηλαδή, ο πίσω τροχός πρέπει να έπαθε πρόβλημα, να αποκολλήθηκαν τα ελαστικά πάνω από την Αυταλινά. Αποκολλήθηκε το ελαστικό επίσωτρο, και αν αυτό που σας δείχνω τώρα με το δάχτυλο στην κάμερα είναι το πίστιο ακραίο δεξιό τμήμα του μαύρου του Πόρσε, νομίζω ο γρίφος λύνεται, να μην πω ότι λύθηκε κιόλας. Με την επιφύλαξη των αποστάσεων και των χρονομετρήσεων. Για την ταχύτητα, έτσι, με την ταχύτητα με την οποία μπήκε μέσα. Όχι, όχι. Για το συμβάν, δηλαδή το πώς συνετελέστη, αυτό είναι σπουδαίο, το πώς συνετελέστη η εκτροπή του οχήματος. Και λέμε, συντελείται ρήξη, κλατάρισμα του οπισθίου δεξιού τροχού στα 120 μέτρα πίσω από την είσοδο του υπαίθριου χώρου της τουαλέτας, το αυτοκίνητο αρχίζει να περιστρέφεται δεξιόστροφα, σύμφωνα με τη φορά και κατεύθυνση των δικτών του ορολογιού, ο οδηγός προσπαθεί να κρατήσει στο δρόμο το όχημα, το κρατάει για 100 περίπου μέτρα, εν συνεχεία χάνει οριστικά πλέον τον έλεγχο και κατά διαβολική σύμπτωση, αυτό είναι, δεν γίνεται ότι μία δισεκατομμυρίες. Περνάει από το μάτι της βελόνας. Περνάει ουσιαστικά από το μάτι της βελόνας, κατά διαβολική σύμπτωση, ταυτόχρονα τη στιγμή που συντελείται πλήρη απώλεια του ελέγχου του οχήματος, προς τα αριστερά σε σχέση με την αρχή του. Πλαγιοληθένει στο βίντεο που βλέπουμε στη συνέχεια. Υπάρχει η είσοδος του πάρκινγκ, πλαγιοληθένει συνέχεια και πάλι κατά άλλη διαβολική σύμπτωση
πάει και προσκρούει στο κινητοποιημένο όχημα. Κύριε Μαδιά, να σας ρωτήσω λίγο. Είναι 10 ετών τα λάστιχα, είναι του 6 τα λάστιχα, όπως είδαμε στις φωτογραφίες να φαίνεται. Το ένα είναι το 6, αυτό που βρέθηκε χθες. Από τον Βαγγέλη Κούμα. Από τον Βαγγέλη Κούμα που μίλησα προσωπικά με τον ίδιο, είναι το 7. Είναι το 7. Ένα λάστιχο που είναι τόσο παλιό μπορεί να είναι σε καλή κατάσταση, μπορεί να συντηρηθεί σωστά δηλαδή και να είναι σε καλή κατάσταση. Μπορεί το αυτοκίνητο να μην κυκλοφορούσε πολύ και να μην έχει υποστεί φθορές. Δηλαδή, αυτό που σκεφτόμαστε όλοι, 10 χρόνων λάστιχα θα έπρεπε να έχουν αλλαχθεί. Ισχύει ή όχι τελικά? Μπορεί. Έπρεπε να είχαν αλλαχθεί στα 3,5 χρόνια, κυρία Τσαπανίδου, γιατί το ελαστικό, πέραν τις τετραετίες από την ημερομηνία παραγωγής, θεωρείται ακατάλληλο και άκρως επικίνδυνο. Και αν δεν χρησιμοποιείται το αυτοκίνητο, αν δηλαδή το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο, δεν το κυκλοφορούσαν, δεν είχαν υποστεί φθορές. Και πάλι τα ελαστικά γερνούν. Δηλαδή με το χρόνο χάνουν τις ουσιαστικές ιδιότητές τους. Τα εξετάζουν ωστόσο οι εμπειρογνώμονες της τροχιάς που έχουν συλλέξει όλο το υλικό και αυτοί θα έχουν την τελευταία κουβέντα και το επίσημο πόρισμα και για πρέπει... το τι έχει, καθώς και οι πραγματογνώμονες της οικογένειας. Ναι, και πρέπει, κυρία Τσαπανίδου, εμείς δεν το πειράξαμε καθόλου το τμήμα του προφυλακτήρα, του πιστού προφυλακτήρα. Είναι από την είσοδο. Το αφήσαμε στη θέση που το βρήκαμε και... θα πρέπει να πληροφορηθεί και η τροχέα να πάει να το συλλέξει, γιατί για μένα είναι το σπουδαιότερο έβριμα που φέρει. Να ρωτήσω κάτι. Μετά το δυστύχημα αυτό δεν ήρθε η τροχέα εκεί, δεν ήρθαν τα ανακριτικά, δεν κάνανε τα πάντα, δεν ψάξαν την περιοχή, προφανώς, να βρουν τα στοιχεία. Αυτό πώς ουσέβη ολόκληρο προς ολόκληρος προφυλακτήρας. Δεν πήγαν πίσω στα 120 μέτρα για να ελέγξουν το χώρο. Κύριε Μαδιά, κάτι ακόμα θέλω να μου πείτε λίγο, σας παρακαλώ. Ο Βαγγέλης ο δημοσιογράφος. Ναι, το βρήκε ο Βαγγέλης. Αυτό μου φαίνεται αδιανόητο εμένα, να το βρει ένας δημοσιογράφος και όχι οι ελεκτικές αρχές που σπέβδουν σε ένα τέτοιο τροχαίο στην περιοχή. Δηλαδή, μου φαίνεται αδιανόητο, αλλά στην Ελλάδα πολλά είναι αδιανόητα. Μου φαίνεται αδιανόητο, μα ούτε εγώ ως πραγματογνώμονας δεν σκέφτηκα κι εγώ να πάω πίσω. Τώρα, κατά διαβολική σύμπτωση, πώς ο Βαγγέλης ο Κούμας του έκοψε να πάει. Θα γίνω μάνατζερ του Βαγγέλη εγώ, άμα τον θέλει το ανακριτικό της τροχιάς, με μένα θα τον διαπραγματευτείτε. Λοιπόν, κύριε Μαδιά, κάτι τελευταίο. Όταν οδηγεί κάποιος με τέτοια ταχύτητα, στα 240 και του σκάσει ένα λάστιχο, πώς μπορεί να αντιδράσει, πώς μπορεί να κρατήσει, τι μπορεί να το σώσει δηλαδή ένας πιο έμπειρος οδηγός και όχι ένας νεαρός όπως ήταν ο συγκεκριμένος? Κυρία Τσαμπονίδου, και ο καλύτερος οδηγός Φόρμουλα 1 να είναι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το όχημα πάει όπου θέλει και όπως θέλει. Πόσα πρέπει να... Σας το ρωτάω, γιατί πολλοί μπορεί να βλέπουν και να λένε ήταν πιτσιρικάς, δεν ήξερε. Και εγώ που είμαι μάγκας και μεγαλύτερος και έμπειρος θα μπορούσα να το ελέγξω. Γι' αυτό σας το ρωτάω. Θέλω επίσης να μου πείτε στα πόσα χιλιόμετρα... Δεν υπάρχει θέμα μαγιάς. Στα πόσα χιλιόμετρα σκάει λάστιχο και το αυτοκίνητο φεύγει από τον έλεγχο και του πιο έμπειρου οδηγού? Μέχρι ποια ταχύτητα δηλαδή? Κοιτάξτε, αν η ταχύτητα είναι στα 80 χιλιόμετρα και κάτω, ο οδηγός μπορεί να το ελέγξει. Τώρα, η ταχύτητα των 240 χιλιόμετρων είναι μεγάλη ταχύτητα, είναι τεράστια ταχύτητα και δεν μπορεί να το είναι ελέγξει. Είναι εξωφρενική, πραγματικά είναι εξωφρενική. Με μικρότερες από 240 πάντως είναι επικίνδυνο να σκάσει. Μα είπα, κάτω από 80 μπορούμε να ελέγξουμε. Και πάλι θα πρέπει να από είναι τα 80 πάνω, λοιπόν που πρέπει να τρέχει κάποιος μέχρι τα 240, η απόσταση είναι αδιανόητα μεγάλη. Η διαφορά είναι μεγάλη. Θεοδόρο Θεοδωρουλάκη, μπορούν να βρεθούν, να συμπληρώσω, από τα βίντεο που έχει συλλέξει από την νέα οδό, από τις κάμερες, μπορούν τα διαστήματα να υπολογιστούν και η ακριβής ταχύτητα, οπότε είμαστε με επιφύλαξη για την τελική ταχύτητα, αλλά είναι από τους πρώτους υπολογισμούς που μπορούμε να... Να ρωτήσω λίγο, τα ραντάρ της τροχέας δεν τον είδανε να τρέχει? Ναι. Δεν ξέρουμε αν τα ραντάρ της τροχέας είναι ενεργοποιημένα. Αν ήταν εν λειτουργία εκείνη την ώρα, γιατί ξέρετε πολλές φορές τα ραντάρ τίθονται σε λειτουργία και άλλες φορές δεν τίθονται. Συνήθως τίθονται σε μόνιμη λειτουργία όταν υπάρχει μεγάλη κυκλοφοριακή ζήτηση. Θεοδόρα, να έρθω σε σένα να μας δώσεις τα δικά σου στοιχεία. Τι λένε από την αστυνομία, τι λένε από την τροχέα? Περιμένουν να πάρουν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας από τη νέα οδό που διαχειρίζεται τον δρόμο, από ένα πολύ μεγάλο τμήμα. Δηλαδή, Πόπη, για να καταλάβεις, έχουν ζητήσει υλικό από τα διόδια των Αφιδνών και μέχρι το σημείο που έγινε το τροχαίο, αλλά και για πολλά χιλιόμετρα μετά. Θέλουν να δουν ποια ήταν ακριβώς η κίνηση του αυτοκινήτου, η ταχύτητα η οποία είχε αναπτύξει, εάν υπήρχαν άλλα οχήματα παράλληλα, αν υπήρξε
κάποιο περιστατικό, κάποια πρόσκρουση, κάποια σύγκρουση, κάτι πριν το σημείο που έγινε η τραγωδία, και επίσης θέλουν να εντοπίσουν και διερχόμενα οχήματα ώστε να μπορέσουν να βρουν τους οδηγούς και να πάρουν καταθέσεις για την οδηγία. Αυτό που είπε ο άτυχος αυτός άντρας, ο γαροκαμένος άντρας, υπάρχει αυτό το άρρωκτο? Δεν έχει εντοπιστεί ο οδηγός. Οι αστυνομικοί της τροχέας θα προσπαθήσουν να δουν αν ήταν όντως ένα άρρωκτο ή ήταν κάποιο άλλο όχημα, να βρουν τον οδηγό από τον αριθμό κυκλοφορίας και να μπορέσουν να πάρουν τις καταθέσεις. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, όπως λένε, που θα δοθεί μεγάλη βαρύτητα από τους πραγματογνώμονες, είναι η κατάσταση του αυτοκινήτου και των ελαστικών, βέβαια. Θα ζητηθεί να δουν αν έχει περάσει από κταίο, αν υπάρχει τεχνικός έλεγχος, γιατί κανείς δεν μπορεί να πει αυτή τη στιγμή αν υπήρξε μηχανική βλάβη, αν ήταν το σκασμένο λάστιχο και από τι προκλήθηκε η εκτροπή του οχήματος από την κανονική του πορεία. Θα ξαναγυρίσουμε στο θέμα αυτό σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Θα ξαναγυρίσουμε, δεν την κλείνουμε τη σύνδεση. Και προς το παρόν θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις. Θα σας θυμίσουμε ότι σήμερα θα σας δώσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο λάπτοπ της Hewlett Packard μαζί με ένα ασύρματο ποντίκι σε κόκκινο χρώμα και μία ωραία τσάντα για να τα μεταφέρετε στο 1-46-47. Τα διεκδικείτε μέσα μέσα τηλεφώνημα και το μεσημέρι θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο τυχερός. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά πάλι εδώ. Αυτό που βλέπετε γίνεται δικό σας με το 1-46-47, είτε με SMS είτε με τηλεφώνημα, το λάπτοπ, τη τσάντα για να τα μεταφέρετε και το ποντικάκι γίνονται δικά σας μέσω του γνωστού πενταψήφιου νούμερου το 1-46-47 και καλή σας επιτυχία για όσους θα διεκδικήσουν. Πάμε τώρα λίγο να δούμε με τον Γιάννη Μακρυγιάννη από το πρώτο θέμα και το Θανάση Μαυρίδη, το διευθυντή του liberal.gr. Καλημέρα και στους δυο σας. Τι γίνεται σε επίπεδο οικονομικών διαπραγματεύσεων και πόσο σκούρα είναι τα πράγματα? Και με ποιο τρόπο είναι σκούρα τα πράγματα? Δηλαδή, θα συμφωνήσουμε σε μέτρα ως χώρα, ενώ και ως Υπουργείο, Θανάση, με αυτό το δύσκολο πακέτο των 3,6 δις που ζητούνε, ή θα το πάμε σε άλλη κατάσταση το πράγμα? Νομίζω ότι και ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, μια σκληρή διαπραγμάτευση και συνέχεια μια διαπίστωση ότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία έχουμε υπογράψει. Και αυτή η κόπωση δεν έχει να κάνει μόνο με τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά συνολικά από την αρχή αυτών των μνημονίων. Το ερώτημα είναι εάν έχουμε εμείς κάποιο σχέδιο για σήμερα ή για αύριο, ή αν πιστεύουμε, εξακολουθούμε και πιστεύουμε ότι τα λεφτά τα φέρνει ο πελαργός όπως και τα μωρά. Έχουμε σχέδιο, λες? Φοβάμαι πως όχι. Δεν ξέρω τι νόημα έχει να συμφωνήσει κανείς σε μια μείωση συντάξεων πάλι, όταν δεν ενημερώνει σωστά τον ελληνικό λαό για το ποιο είναι το πρόβλημα και δεν έχει μια. Δεν έχει μία πρόταση για το πώς μπορούμε να ανατρέψουμε στην πραγματικότητα αυτή την κατάσταση. Όσες μειώσεις και να γίνουν, δεν πρόκειται να θεραπεύσουν το πρόβλημα όταν οι εργαζόμενοι κοντεύουν να φτάσουν όσο και οι συνταξιούχοι. Ναι, αλλά αυτό ζητούν απ' έξω. Δεν το εισηγείται η κυβέρνηση. Έξω κάνουν τους δικούς λογαριασμούς. Έρχεται Δουνουτού και Ευρωπαίοι μαζί σε νέο μέτωπο και έξω λένε. Κάνουν τους δικούς τους. Παιδιά, ένα 8 από εκεί, ένα 8 από την άλλη. Έξω κάνουν τους δικούς λογαριασμούς. Εδώ δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τον λογαριασμό. Εδώ σήμερα έχει πνιγεί η Αθήνα από το κυκλοφοριακό. Άρα για ποιο λόγο? Εντάξει. Λοιπόν, τα ίδια και τα ίδια. Νομίζω ότι αν ο καλός Θεός μας βοηθήσει και είμαστε εδώ μετά από 15-20 χρόνια, πάλι τα ίδια θα συζητάμε. Όπως θα συζητούσαμε και πριν 20 χρόνια. Λοιπόν, αυτή η συνθήκη δεν οδηγεί πουθενά. Ή για την ακρίβεια, οδηγεί κάπου, μόνο που δεν θα αρέσει κανέναν μας. Πού θα οδηγήσει δηλαδή? Σε δύσκολες καταστάσεις και τη χώρα και το έθνος, διότι όταν φτάνει η ώρα του λογαριασμού και δεν είσαι σε θέση να αντιμετωπίσεις τα πράγματα, τότε ενδεχομένως οδηγηθείς σε καταστάσεις. Κάτσε, Θανάση, γιατί σε χάνω μισό λεπτάκι. Μου λες ότι θα φτάσουμε τώρα σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Έχουμε φτάσει ήδη. Όταν έχεις 1,27 εργαζόμενους να συντηρεί ένα συνταξιούχο και δεν συζητάς για το πώς θα αυξήσεις θέσεις εργασίας, πώς θα μπορέσει να ανατρέψει αυτή τη σχέση,
Τι να λέμε από εκεί πέρα. Μα σου το επιβάλλουν και απ' έξω. Δεν σου το επιβάλλουν τόσα χρόνια να κόβεις, να κόβεις, να κόβεις συνέχεια. Απ' έξω, απ' έξω κάνουν ένα λογαριασμό πώς θα πάρουν τα δάνειά τους. Εμείς τι κάνουμε, αυτό είναι το ερώτημα. Το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα είναι ότι και απ' έξω, το δεύτερο θέμα, και απ' έξω και εμείς εδώ πέρα, κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να πολλαπλασιάσουμε το πρόβλημα. Πώς είναι οι 50ρηδες συνταξιούχοι, συνεχίζουν και βγαίνουν ακόμα στα 50. Λοιπόν, όχι, δεν βγαίνουν τώρα. Βγαίνουν τώρα στα 50 τα χρόνια. Το 2012 βγήκανε. Μάστε. Εντάξει. Και πάρω στην ιδεοληψία τους να δείξουν ότι διώξανε δημοσίους υπαλλήλους. Τους διώξανε από τη μία πλευρά, μειώσαν το ρυθμό των δημοσίων υπαλλήλων και αυξήσαν το ρυθμό των συνταξιούχων. Στερώντας και από το δημόσιο στελέχη τα οποία ενδεχομένως ήταν πολύτιμα. Γιάννη, να έρθω στο δικό σου ρεπορτάζ τώρα. Τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες? Θα καταφέρουν να καταλήξουν σε μία συμφωνία με όρους που θέλει και η ελληνική πλευρά? Και αν καταλήξουν σε τέτοια συμφωνία που ζητούν Δουνούτου και Ευρωπαίοι, θα μπορέσουν να την περάσουν μετά και από τη Βουλή? Γιατί μας λέγανε μέτρα που δεν θα είναι μέτρα. Τώρα βλέπουμε ότι τα μέτρα θα είναι και 3,6 δις. Μέτρα, αντίμετρα. Κοίταξε, Πόπη, το κλίμα είναι πολύ βαρύ. Αυτή είναι η πληροφόρηση. Ήρθαν αγριεμένα τα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών. Η βάση της συζήτησης είναι η απέτηση για 3,6, ακόμα χειρότερα. 3,6 δις μέτρα από το 19 και μετά, υποτίθεται. Αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι εδώ είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, δηλαδή απαιτούν μέτρα με εφαρμογή από το 2018 και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι απαιτούν μειώσεις και στις συντάξεις. Πέρα από τα φορολόγια το δηλαδή, που ζητούν να πέσει χαμηλά. Έτσι κι αλλιώς έχουμε περίπου φάει, χωνέψει τέλος πάντων, εδώ έτσι όπως το λέμε στη δημόσια συζήτηση. Τη μείωση των φορολόγητων από το 18. Έχει μπει όμως στο τραπέζι και μείωση των συντάξεων από το 18 και μάλιστα υπάρχει ένα ρεπορτάζ που λέει ότι οι δανειστές απαιτούν μείωση και της βασικής σύνταξης της λεγόμενης του Κατρούγκαλου των 384 ευρώ. Κοίταξε τώρα πώς έχει η κατάσταση. Την όλη ιστορία θα την ξεκλειδώσει η αποδοχή από την ελληνική κυβέρνηση του πακέτου μέτρων, έτσι όπως το λέει η Τρόικα. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση για να δεχθεί αυτό το πράγμα δεν έχει άλλη επιλογή. Θα συμφωνήσει τώρα, έτσι όπως φαίνεται και έτσι όπως δεν έχει προετοιμαστεί, θα συμφωνήσουν πολλοί με το Θανάση, αν και θα διαφωνήσουμε σε άλλα, ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο όλα αυτά τα χρόνια, τα μνημονιακά, ούτε νωρίτερα βέβαια, για την παραγωγή και ανασυγκρότηση της χώρας, για την ολοκληρωμένη έξοδο από την κρίση με δικές μας δυνάμεις κτλ. Η κυβέρνηση λοιπόν ή θα συμφωνήσει τώρα ή θα συμφωνήσει τον Ιούνιο με μάλλον χειρότερους όρους, διότι τότε θα έχουμε και το φάσμα της χρεοκοπίας, υπό την έννοια ότι τον Ιούλιο έχουμε ένα μεγάλο πακέτο να πληρώσουμε, έτσι γύρω στα 7 δις στους δανειστές μας. Αυτό το οποίο μπορεί να ξεκλειδώσει τώρα ακόμα παραπέρα την υπόθεση είναι το εξής, διότι η κυβέρνηση φοβάται ότι θα τη φέρει ο Σόιμπλε πρακτικά. Δηλαδή θα τη βάλει ο Σόιμπλε μέσω της Τρόικας να ψηφίσει τα μέτρα, τις λιτότητες. Και μετά δεν θα δώσει αντισταθμιστικά ή δεν θα δώσει άλλου είδους πράγματα όπως θέλουμε για το χρέος. Υπάρχει λοιπόν πληροφορία ότι η Μέρκελ αποκαλύπτεται σήμερα σε διάφορα δημοσιεύματα, νομίζω και της Καθημερινής και άλλων ξένων εφημερίδων γερμανικών, ότι η Μέρκελ είναι διατεθειμένη να κάνει μια γενική περιγραφή των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους που θα εφαρμοστούν από το 2018. Ώστε να πούμε στο QE. Mm-hmm. Διότι, κοίταξε τώρα, εδώ έχουμε φτάσει σε ένα τέλμα γενικό. Όλα τα στοιχεία του τελευταίου διμήνου είναι καταστροφικά. Ναι, εγώ μια μικρή ερώτηση θέλω να κάνω. Μπήκαμε στο QE, σωθήκαμε? Όχι, όχι. Προφανώς όχι. Απλώς είναι ένα σήμα. Ούτε καν οι τράπεζες δεν σώζονται, παιδιά, με το QE το οποίο θα εξασφαλίσουμε. Μιλάμε για πολύ μικρά ποσά. Μιλάμε για μικρά ποσά. Θα βοηθήσουν την τράπεζα, τις τράπεζες βέβαια. Τι σώζουν τις τράπεζες, ωστόσο. Θανάση, τι λες εσύ? Δεν νομίζω ότι είναι. Έχουν φύγει τόσες καταθέσεις και συνεχίζουν και φεύγουν. Αυξάνονται τα κόκκινα δάνεια και περιμένουμε να σώσει το QE. Πολύ καλά. Πέφτουν οι σπράξεις από το ΦΠΑ, πέφτει κατανάλωση. Όχι, δηλαδή. Οι τράπεζες, δεν μπορεί να λειτουργήσει μια οικονομία χωρίς τράπεζες. Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που οι τράπεζες δεν μπορούν να δώσουν δάνεια. Δεν μπορούν να δώσουν δάνεια γιατί δεν έχουν καταθέσεις. Τα δάνεια έχουν σχέση με τις καταθέσεις. Αυξάνονται τα κόκκινα δάνεια. Αν μπούμε στο QE, αλλάζει το κλίμα? Το κλίμα θα αλλάξει σε έναν πολύ μικρό βαθμό όμως. Θα αλλάξει ίσως και η ψυχολογία, δεν είναι αρκετά. Μάλιστα. Αν μπούμε τώρα στο QE, του χρόνου στα stress tests, θα περάσουμε ή θα χρειαστούμε πάλι να βάλουμε το χέρι στην τσέπη και ξέρουμε ότι την επόμενη φορά
Για να μιλήσει για τα στεστ πρέπει να ξέρει πάρα πολλά είναι πράγματα. Πιο σύνθετο. Είναι τα κόκκινα δάνεια, είναι καταθέσεις, είναι τα capital controls. Εδώ δεν έχουμε τραπεζικό σύστημα. Ακούω χθες τον Πρωθυπουργό, μάθαμε ότι είπε στους τραπεζίτες, δώστε λέει χρήμα στην αγορά. Οκ, να δώσουν χρήμα στην αγορά, αλλά όταν μειώνονται οι καταθέσεις και όταν δεν επιστρέφουν αυτά που είναι στα μαξιλάρια από πέρσι, πρόπερσι, στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όταν δεν έρονται τα capital controls. Δεν μπορεί να έχει τραπεζικό σύστημα. Λοιπόν, κύριε, πολύ σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Ούτως ή άλλως, μέσα στην επόμενη εβδομάδα πρέπει να δούμε πού πάει το πράγμα. Καλά. Θα φύγει η Τρόικα τώρα. Μα δεν πρέπει να ξέρουμε ένα πράσινο φως. Δεν θα έχουμε ένα πράσινο φως μέχρι να φύγει. Θα είναι μακρόσυρτες οι διαπραγματεύσεις. Έχουμε 2015. 17. Μην με πας πίσω. Μην με πας πίσω. Δεν μπορώ και έρχεται και καλοκαίρι να περάσουμε τέτοιο καλοκαίρι όπως το 2015, ούτε κατά διάνοια. Λοιπόν, φεύγουμε από τους συναδέλφους και πηγαίνω ξανά στον Άρη Λάμπο. Είχαμε μία δολοφονία ενός ταξιτζή στην Κηφισιά σήμερα το πρωί. Ήταν μέσα στο αυτοκίνητό του άνθρωπος και βρέθηκε νεκρός εκεί πυροβολημένος, μάλιστα στον Κρόταφο. Άρη, για πες μας τι έγινε. Καλημέρα, Πόπη. Στο δεξί Κρόταφο, μάλιστα, βρέθηκε, έφερε το τραύμα ο άτυχος 52χρονος. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι, όπως όλα τα στοιχεία δείχνουν, πυροβολήθηκε από τη θέση του συνοδηγού. Πρέπει να σου πω επίσης ότι, σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας δέχτηκε τον πυροβολισμό την ώρα που οδηγούσε. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το αυτοκίνητο συνέχισε την πορεία του και προσέκρουσε τελικά σε ένα σταθμευμένο όχημα, όπου και σταμάτησε, όπου και ακινητοποιήθηκε. Τα κίνητρα πάντως είναι άγνωστα. Ακόμα οι αστυνομικοί διερευνούν το τι προκάλεσε αυτή τη δολοφονία. Όμως, παρόλο που βρέθηκαν κάποια χρήματα επάνω στον άτυχο ταξιτζή, δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο, Πόπη, της ληστείας. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα, ερχόμαστε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και θα πάμε στη Δέσποινα Μαδελενάκη να δούμε τι δηλώσεις γίνονται από την αντιπολίτευση, την ακραία αντιπολίτευση της Τουρκίας. Ακριβώς. Ήταν ανατριχιαστικές οι δηλώσεις Μπαχτσέλη χθες. Για πες μας τι είπε. Ανατριχιαστικές και προκλητικές. Ο ηγέτης λοιπόν του Εθνικιστικού Κόμματος της Τουρκίας, ο Ντεμπλέτ Μπαχτσέλη, υποστήριξε ότι η Κύπρος είναι τουρκική. Είπε επίσης ότι μπορούμε να έρθουμε σαν σφαίρα στο Αιγαίο και να δείξουμε τι έγινε το 1922, να σας μάθουμε δηλαδή ιστορία. Επίσης, αναφερόμενος στην ένταση στο Αιγαίο, είπε πως αν οι Έλληνες θέλουν να ξαναπέσουν στη θάλασσα, ο τουρκικός στρατός είναι έτοιμος. Ενώ σε ό,τι αφορά την Βουλή, την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση, όπως αναφέρει την Κυπριακή Δημοκρατία, έτσι την αναφέρει η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση, αν θέλει ένωση, τότε να μεταναστεύσει στην Αθήνα. Μάλιστα. Ένα κομμάτι αυτό, με τις δηλώσεις σε πολιτικό επίπεδο. Δεύτερο κομμάτι, παραβιάσεις οι οποίες καλά κρατούν. Πάμε στον Κώστα Σημεωνίδη να μας πει τι έγινε χθες στη διάρκεια του 24ωρου, Κώστα Σημεωνίδη, διότι και τότε Τσεσμέ είχαμε, αλλά και ένα αερίος είχαμε παραβιάσει από τους Τούρκους. Καλημέρα, Πόπη. Μια τυπική μέρα παραβιάσεων και χθες στο Αιγαίο. Δύο πλεισμένα F-16 της Άγκυρας και δύο κροσκοπευτικά CN-235. Αεροσκάφοι κάναν την είσοδό τους στο Αιγαίο χθες. Είχαμε 17 παραβιάσεις, μόνο όμως από το ένα κατασκευαστικό CN-235. Τα υπόλοιπα κάναν παραβάσεις. Και είχαμε και μια εμπλοκή μεταξύ ελληνικών F-16 και τουρκικών. Τώρα, το οκεανογραφικό σκάφος, το Τσεσμέ, το τουρκικό, συνεχίζει τις βόλτες του στο βόρειο Αιγαίο. Από τη Δευτέρα το βράδυ παραμένει στην περιοχή στο τρίγωνο Θάσου Λίμνου Σαμοθράκης, προκειμένου να κάνει παράνομες έρευνες υποθαλάσσιες στην περιοχή. Παρακολουθείτε στενά από το ελληνικό σύστημα επιτήρησης. Αυτά έχουμε προς το παρόν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας πούμε επίσης ότι σε λίγη ώρα, νομίζω ότι έχει ήδη ξεκινήσει από τις 10 το πρωί σε μια ειδική συνεδρίαση στην Βουλή. Να τη δούμε λίγο, να πάρουμε λίγο εικόνα. Έχει ήδη ξεκινήσει, επαναλαμβάνω, από τις 10 το πρωί. Είναι μια ομιλία που θα κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας αλλά και ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων. Είναι ειδική συνεδρίαση αυτή, επαναλαμβάνουμε. Και όταν θα ακούσουμε τους δύο αρχηγούς, τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Μητσοτάκη, θα ξανασυνδεθούμε με τη Βουλή να ακούσουμε τι γίνεται. Στο μεταξύ, η Θεοδόρα Θεοδωρουλάκη σε λίγο θα μας πει και για τις προσπάθειες που γίνονταν από το πρωί από το λιμενικό για να βρεθούν τρεις ψαράδες οι οποίοι αγνοούνται. Ωστόσο, πρώτα θα πάμε στη Γαλλία και θα σας πούμε τι συνέβη στη διάρκεια της ομιλίας του Ολάν. Πέσαν πυροβολισμοί, ένας πυροβολισμός τον έπιασε και η κάμερα, Δέσποινα. Ακριβώς. Τρομοκρατήθηκε ο Φρανσουά Ολάντ καταρχήν. Στη συνέχεια ηρέμησε. Ήταν κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας του Σεγγένε σιδηροδρομικού σταθμού. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Νομίζω ότι δεν κατάλαβε καν ο Ολάντ, παιδιά. Έχει σημασία να το δείτε. Δείτε λιγάκι πώς αντιδρά την ώρα που πέφτει ο πυροβολισμός. Για να τα ακούσουμε. Déclaration d'utilité publique pour les lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax.
Jetzt sprechen wir an Grab. Je ne pense pas. Sur ces deux projets, Bordeaux-Toulouse. Τον καθησύχασαν, Πόπι, τον Φρανσουά Ολάντ. Ήταν δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια αυτής της ομιλίας. Τα μέτρα? Δρακόντια. Είχε πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο άνθρωπος. Ο πυροβολισμός που έπεσε ήταν από έναν αστυνομικό, ο οποίος έβγαλε το πιστόλι του, το έστρεψε κατά λάθος, πήγε να το βάλει στην άλλη θέση, στην άλλη θήκη, και έτσι πυροβόλησε μία φορά και τραυμάτισε και δύο ανθρώπους. Έναν στη γάμπα και εξωστρακίστηκε η σφαίρα και τραυμάτισε άλλον έναν. Μάλιστα. Εντάξει, δεν θα αισθανόμουν και πολύ ασφαλής εγώ αν ήμουν ο Λαν. Πέφτει ο πυροβολισμός, ο ίδιος δεν καταλαβαίνει ότι είναι πυροβολισμός. Κοιτάει, εύχομαι να μην είναι τίποτα σοβαρό, δεν ήταν τίποτα. Δύο. Πέσαν κάτω οι άνθρωποι από τον πυροβολισμό. Κανένας δεν τον πλησιάζει από τη φρουρά του. Αυτά τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας κοιτούσαν δεξιά και αριστερά. Φανταστείτε να είχε γίνει αυτό και να ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος. Ταινία. Θα τον είχαν βουτήξει, θα τον είχαν κάτω το κεφάλι. Μεταφέρουμε το πακέτο, θα κάνουν αστυνομικά πράγματα. Στη Γαλλία λίγο διαφορετικά. Τι κάνετε, κύριε Γκλεζάκο, πώς είστε? Όχι τόσο καλά. Γιατί, κύριε Γκλεζάκο, δεν παρακολουθούμε τόσο καλά όλα αυτά που γίνονται, όχι για τον Ολάν. Σε εμάς εννοώ. Σε εμάς, εδώ ανησυχώ κι εγώ, ξέρετε, λίγο περισσότερο από ότι στον Ολάν. Και λέμε, θα κλείσει, δεν θα κλείσει, πότε θα κλείσει τώρα. Να το πάμε λίγο διαφορετικά. Ας πούμε ότι κλείνει. Βγαίνουμε από το τούνελ. Όχι αμέσως. Βγαίνουμε όμως. Βάζουμε μια βάση, μια προϋπόθεση. Για πείτε μου. Έχουμε πολύ δρόμο, έχουμε πολλά πράγματα. Ως χώρα ή ως άνθρωποι, κύριε Γκλεζάκο? Ως χώρα, ως οικονομία, ως χώρα, ως άνθρωποι. Πάνε με τη σειρά τους. Άμα η οικονομία πάει καλά και η κοινωνία είναι καλύτερα και η χώρα είναι πιο εύρωστη. Κόβοντας, δηλαδή ζητούν να πάρουμε μέτρα 3,5 δις, 3,6. Ναι. Και ενιαία το ζητούν αυτό. Και οι μεν και οι δε. Και το Δουνουτού και οι Ευρωπαίοι. Κόβοντας από τα εισοδήματα των Ελλήνων, πέφτει και η κατανάλωση. Αυτή τη στιγμή η οικονομία στην κατανάλωση δεν στηρίζεται. Σαφώς και μάλιστα πάρα πολλοί αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δανειστών έχουν πει κατά καιρούς ότι οι συντάξεις παίζουν και ένα ρόλο που δεν παίζει το κράτος, κοινωνικής πρόνοιας. Δηλαδή έχουμε ένα ακόμη πρόβλημα, ότι η κοινωνία θα υποφέρει ακόμη περισσότερο, πέραν από την κατανάλωση, τις επιχειρήσεις και την οικονομία γενικότερα. Άρα τι θα αλλάξει? Άρα θα μου πείτε, γιατί να την κλείσουμε? Και εγώ λέω, ας μην την κλείσουμε. Την αξιολόγηση εννοούμε πάντα. Την αξιολόγηση. Και θα έχουμε από πάνω μας το Brexit, θα έχουμε όλη αυτή την αβεβαιότητα, επενδύσεις τίποτα, η οικονομία δεν ζωηρεύει, αντίθετα πάει προς τα πίσω. Άρα πώς θα στηριχθεί η ελληνική κοινωνία? Άρα προς γκρεμός και πισωρέμα, λέτε. Προς γκρεμός και πισωρέμα, και μέσα από θυσίες θα περάσουμε μέσα από τη φωτιά για να βγούμε παρακάτω. Αν δεν το τολμήσουμε, τότε θα καταρρεύσουμε. Δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση. Κάθε φορά που παίρνουμε τέτοια σκληρά μέτρα, πάντα αυτό λέμε, ότι αν δεν το κάνουμε θα καταρρεύσουμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση και ελπίζουμε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Και κάθε φορά δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Γιατί? Και χρειάζεται να πάρουμε ακόμη πιο σκληρά μέτρα. Γιατί 8 χρόνια κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους. Έχουμε κάνει τίποτα για την οικονομία 8 χρόνια? Για σκεφτείτε πόσα θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει, εάν περνάμε στα σοβαρά αυτή την υπόθεση και όχι να ασχολούμαστε μόνο με το επικοινωνιακό μέρος. Οι κυβερνήσεις που προηγήθηκαν και η κυβέρνηση του, ότι έχουν εγκλωβιστεί σε μια εικόνα πλασματική που έχουν περάσει στον κόσμο, ότι είναι ευκολότερα τα πράγματα από ό,τι πράγματι είναι. Και επομένως κάθε φορά πρέπει να συντηρούν αυτή την εικόνα. Δεν γίνεται έτσι. Αν δεν τολμήσει κάποιος να πει την αλήθεια και να πει, παιδιά. Ποια έχουμε... είναι η αλήθεια, κύριε Γκλεζάκο? Δηλαδή, λέμε να πούμε την αλήθεια. Η αλήθεια ποια είναι? Να το πούμε με νούμερα. Ναι. Ότι η οικονομία μας όπως είναι σήμερα, όχι τις συντάξεις τις σημερινές δεν μπορεί να υποστηρίξει, ούτε 400 ευρώ σύνταξη κατά μέσο όρο δεν μπορεί να υποστηρίξει. Επομένως, πάμε να χτυπήσουμε στον τοίχο. Η μόνη λύση είναι να καταλάβουμε ότι πρέπει και το κράτος να ανασκουμπώσει τα μανίκια και να αρχίσει να κάνει μια αναδιάρθρωση του κράτους, της οικονομίας κτλ. Αλλά και εμείς να το πάρουμε απόφαση ότι περνάμε μέσα από θυσίες για να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Άρα, περικοπές στις συντάξεις είναι μονόδρομος, μονόδρομος κατά την άποψή σας. Μονόδρομος είναι. Περικοπές και σε μισθούς δημοσίου, δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με έξοδα δημοσίου, θα πρέπει να πέσει ακόμη βαθύτερα το ψαλίδι, το μαχαίρι. Τα δεδομένα της οικονομίας έτσι λένε. Τώρα, αν η βούληση της κυβέρνησης είναι διαφορετική για να διαφυλάξει το δημόσιο τομέα, που είναι και μια μεγάλη πηγή ψήφων, ας πούμε, δεν ξέρω. Αλλά με τα δεδομένα της οικονομίας δεν μπορούν να αντέξουν. Δεν μπορεί να αντέξει το κράτος αυτούς τους μισθούς. Επομένως, εκεί βρισκόμαστε τώρα. Θα μου πείτε.
όπως είπατε πριν, κλείνει η αξιολόγηση και τελειώσαν τα βασανά μας. Όχι, αλλά φυτέψαμε ένα τεντράκι. Δηλαδή, μεσομακροπρόθεσμες είναι οι επιδράσεις όλων αυτών των μέτρων και των δραστηριοτήτων. Εάν λοιπόν δεν τα ξεκινήσουμε κάποτε, δεν θα τα έχουμε μπροστά μας. Θα είμαστε πάντα σε μια αφετηρία. Ωραία το περιγράψατε πριν. Σε μια αφετηρία είμαστε 7 χρόνια. Και λέμε, παιδιά, αυτά και τελειώσαμε, αυτά και τελειώσαμε και δεν τελειώνουν ποτέ. Είναι σαν να σκάβουμε μια τρύπα και να μπαίνουμε βαθύτερα σε αυτήν, κύριε Κλειζάκο. Είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Αν καταφέρουμε, κλείσουμε αυτή την αξιολόγηση και ενταχθούμε και στο περίφημο αυτό QE, το οποίο περιμένουμε πώς και πώς. Οι τράπεζες ξαναστείνονται στα πόδια τους, κύριε Κλειζάκο, ή εξακολουθεί να υπάρχει ο φόβος του κουρέματος των καταθέσεων ως μεγαλύτερη απειλή μπροστά μας? Οι τράπεζες για να σταθούν στα πόδια τους, πρέπει να σταθεί η οικονομία στα πόδια της. Γιατί από την οικονομία αντλούν έσοδα και στην οικονομία στηρίζονται. Προσωρινά, σαφώς, το να κλείσει η αξιολόγηση και να πάμε στο QE είναι μια ανάσα. Ναι. Δεν αρκεί. Εάν λοιπόν δεν κάνουμε όλα εκείνα τα απαραίτητα πράγματα για να σταθεί η οικονομία στα πόδια της, δεν κάναμε τίποτα. Να σας θυμίσω ότι χρωστάμε 230 μέτρα από την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ ακόμη. 230 μέτρα. Πώς ήταν σύνολο αυτή η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ? Νομίζω πρέπει να ήταν γύρω στα 400. Και έχουμε από το 2010 έχουμε αναλάβει την ευθύνη, έχουμε υπογράψει 500 φορές ότι θα τα εφαρμόσουμε. Ναι, ναι, μα επισήμως το είπαν ότι, νομίζω και ο κύριος Τσακαλώτος είπε ότι έχουμε καλύψει το 1/3. Λοιπόν, τι περιμένουμε? Δηλαδή δεν κάνουμε τίποτα και περιμένουμε να πέσει από τον ουρανό η λύση? Δεν γίνεται αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κλειζάκο, που ήσασταν εδώ. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε κοντά σας σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα. Δείτε λίγο τι προσφορά έχουμε σήμερα για σας. Και ας έρθω λίγο να σας τη δείξω καλύτερα, διότι είναι πραγματικά ευκαιρία να αποκτήσετε ένα σούπερ λάπτοπ με υπογραφή της HP, της Hewlett Packard. Πάρα πολύ γρήγορος ο επεξεργαστής του, ταχύτατος ο επεξεργαστής του. Δείτε τι ωραίο μεγάλο είναι. Και μη σας φοβίζετε ότι είναι μεγάλο. Καταρχάς, αν εργάζεστε σε αυτό, σίγουρα θα σας ενθουσιάσει το μέγεθος της οθόνης. Αλλά αν σκέφτεστε το βάρος, σας διαβεβαιώνω ότι είναι πολύ ελαφρύ και μπορείτε να το έχετε μαζί σας παντού όπου πηγαίνετε, στο διαχρονικό μαύρο χρώμα. Αλλά σας έχουμε και μια ωραία τσάντα να το βάζετε μέσα, μαζί με ένα ποντικάκι για να το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που δεν θέλετε να δουλέψετε με το touch. Πάντα εδώ. Δικό σας, μέσω του 14647, με τηλεφώνημα ή SMS. Καλή επιτυχία. Ερχόμαστε. Έχουμε φτάσει ξανά κοντά σας και εσείς έχετε το 14647 στη διάθεσή σας να διεκδικήσετε αυτή την προσφορά την καταπληκτική και να αλλάξετε λάπτοπ. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο λάπτοπ αυτό της Hewlett Packard, ολοκένουργιο, μεγάλη οθόνη, γρήγορος επεξεργαστής, μεγάλη μνήμη, σκληρός δίσκος από αυτές τις καινούργιες τεχνολογίες SSD και μαζί σας δίνουμε και ένα σύρματο ποντίκι και μια τσάντα μεταφοράς. Το 14647, καλή σας επιτυχία. Λοιπόν, πάμε στη Δέσποινα Μαρδελενάκη τώρα. Να σας πω λοιπόν ένα άρθρο του περιοδικού Spiegel που αναφέρει τις χώρες οι οποίες ή περνούν κρίση, την έχουν περάσει ή βρίσκονται σε κρίση. Καταρχήν λέει ότι τη μεγαλύτερη ανησυχία πλέον δεν την εμπνέει η Ελλάδα, γιατί έχουμε συνηθίσει πλέον 7 χρόνια κρίση και η χώρα ακόμη χρειάζεται οικονομική στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων, αλλά η Ιταλία έχει τεράστιο πρόβλημα, είναι δικαιολογημένη ανησυχία για την Ιταλία, γιατί βρίσκεται εν μέσω τραπεζικής κρίσης, τη στιγμή που η Monte dei Paschi διασώζεται από το δημόσιο. Μάλιστα. Με πολλά δισεκατομμύρια, μια άλλη τράπεζα ανακοινώνει έλλειμμα 12 δις. Και να πάμε και στην προεκλογική εκστρατεία της Μαρίν Λεπέν, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος της Γαλλίας. Μέχρι και με βοηδή φωτογραφήθηκε σε μια έκθεση ζώων, τη βλέπουμε εδώ στα πλάνα μας, προκειμένου να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερες ψήφους μπορεί, καθώς τάζει λαγούς με πετραχίλια σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Ευχαριστούμε πολύ στη Θεοδόρα Θεοδωρουλάκη. Τώρα να δούμε πώς πήγαν οι έρευνες για τον εντοπισμό των τριών ψαράδων που τους έψαχναν το λιμενικό στα νότια της Ρόδου.
Τι έγινε τελικά? Δυστυχώς, Πόπη, σύμφωνα με το λιμενικό και οι τρεις ψαράδες είναι νεκροί. Στις 7.30 σήμερα το πρωί εντοπίστηκε η Λέμβος, η οποία ήταν κατεστραμμένη, και λίγο αργότερα οι δύο σωροί σε βραχώδη περιοχή, η σωροί των δύο ψαράδων, ενώ ο τρίτος περισυνελέγει, η τρίτη σωρός περισυνελέγει πριν από λίγο από ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού. Να σας πω ότι οι έρευνες είχαν ξεκινήσει από τις 10 χθες το βράδυ, όταν ένας από τους τρεις επιβαίνοντες στην βάρκα επικοινώνησε με το γιο του και του είπε ότι αντιμετώπιζαν πρόβλημα. Υπήρξε κινητοποίηση των αρχών, δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν το σκάφος χθες το βράδυ. Εντοπίστηκε σήμερα το πρωί και δυστυχώς οι προσπάθειες αυτή τη στιγμή είναι να πλησιάσουν τα σκάφη του λιμενικού για να μπορέσουν να συλλέξουν και τις άλλες δύο σωρούς. Αρχικά είχε υπάρξει πληροφορία ότι στο σκάφος επέβαινε και τέταρτο άτομο, και αυτό γιατί ο γιος του ενός από τους επιβαίνοντες που επικοινώνησε με το λιμενικό τους είπε ότι συνήθως ήταν μία παρέα 4 ατόμων. Σύμφωνα με το λιμενικό όμως δεν επέβαινε τέταρτο άτομο στο σκάφος. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δυσάρεστη είδηση αυτή. Θεοδόρα, ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε ξανά θέμα για να γυρίσουμε μάλλον στο τροχαίο, αυτό το απίστευτο τροχαίο. Και με αφορμή τα όσα είδαμε τις τελευταίες μέρες και σοκαριστήκαμε όλοι, η είδηση βεβαίως έχει κάνει και το γύρο του κόσμου. Δεν ξέρω αν η Δέσποινα έχει πρόχειρες στις εικόνες να μας τις δώσει. Με αφορμή όμως αυτό το δυστύχημα, ας δούμε τι συμβαίνει στους ελληνικούς δρόμους και τι λένε τα στοιχεία. Στον Κώστα Καζακόπουλο θα πάω κατευθείαν να μας δώσει τα στοιχεία και θα καλωσορίσω στο στούντιο τον Ιαβέρη, τον Τάσο Μαρκουίζο, τον γνωστό μας Ιαβέρη, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Κώστα. Με ακούτε, Πόπη, τα στοιχεία από την τροχιά, από τα στατιστικά της τροχιάς είναι συγκλονιστικά. Το πρώτο εξάμηνο του 2016 είχαμε 378 νεκρούς και 441 σοβαρά τραυματισμένους, ενώ άλλους 6.191 πολίτες ελαφρά τραυματισμένους. Τον δε Ιανουάριο του 2017 μόνο, σε 364 τροχιά, υπήρχαν 17 νεκροί, 14 σοβαρά τραυματισμένοι και τα 417. Αφανίζονται πόλεις ολόκληρες κάθε χρόνο στην άσφαλτο. Η χωριά τουλάχιστον. Είναι απίστευτα τα στοιχεία, πραγματικά. Και Τάσο, παρά το γεγονός ότι... Είναι απίστευτα συγκαλυμμένα, δεν είναι αυτά. Είναι διπλάσια. Είναι το έχω βαρεθεί αυτό. Ναι, το έχω βαρεθεί αυτό. Δηλαδή... Ναι, γιατί λόγω των ταξιδιωτικών οδηγιών προσπαθούμε να αποκρύψουμε την ξεφτύλα μας. Και οι ταξιδιώτες και οδηγίες λένε: μην πηγαίνετε στην Ελλάδα, μην οδηγείτε αυτοκίνητο στην Ελλάδα, διότι η δρόμη είναι τραγική, χειροδηγείται τριτοκοσμική. Άρα αποκρύπτουμε συστηματικά κάτω από το χαλί τους πεθαμένους. Δηλαδή δεν έχουν πέσει ποτέ κάτω από 1.600, 1.700, 5 νεκροί κάθε μέρα. 10 ανάπηροι και 40 τραυματίες. Από τη στιγμή που τέτοιου είδους βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας μας σοκάρουν. Δεν σοκάρουν. Επειδή γνωριζόμαστε πολύ καιρό, δεν σοκάρουν, εντυπωσιάζουν. Mm. Δηλαδή, όταν οι πιτσιρικάδες στο διαδίκτυο παίζουν Furious Stupidus, παίζουν Blind Race, παίζουν Death και κάνω δείχνω και είναι εξοικειωμένα και παίζουν και όποιος σκοτώσει και πολλούς γελάει. Άρα δεν, αυτό εντυπωσιάζει, δεν συγκλονίζει. Συγκλονίζει. Δεν σε κάνει να μαζευτείς λίγο? Όχι, καθόλου. Το αντίθετο μάλιστα. Είναι κάτι που το οποίο είναι σε επίπεδο επιστημονικής φαντασίας. Ξεσυγκλονίζει. Αν είχαμε σήμερα κάμερα, βίντεο, από την κηδεία των δύο 23χρονων χθες, με τους γονείς τους από πίσω, τότε θα βλέπω εγώ το συγκλονισμό. Αν είχαμε την κάμερα σήμερα που ο παππούς πάνω στην Πτολεμαϊδα περπατάει πίσω από το λευκό φερετράκι του τρίχρονου. Αυτό μπορείς να μου το βγάλεις μια φορά σε κάμερα να δεις τι συγκλονίζει? Η τραγικότητα συγκλονίζει, όχι η φανφάρα. Αυτό δεν κάνει τίποτα άλλο από το να πουλάει, να παίρνει το βλέμμα, να το κοιτάς. Και λέμε, πόσα χρόνια λέμε. Σε κάθε 100 νεκρούς, οι 87 σκοτώνται μέσα στις πόλεις με την υπερβολική ταχύτητα των 40 χιλιόμετρων. Άρα... Πρόσχε, ποια είναι η υπερβολική ταχύτητα, τα 300? Ή τα 40 που σκοτώνουν 4 ανθρώπους την ημέρα. Δηλαδή στις γειτονιές που παίζουν τα παιδιά. Τι φταίει, ρε παιδάκι μου. Δεν είναι η δρόμη. Δεν είναι τα αυτοκίνητα. Δεν είναι η ταχύτητα. Μου λέει 40 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη. Είναι η παιδεία των Ελλήνων. Δηλαδή τι κάνουμε? Προσπερνάμε, παραβιάζουμε τα σήματα. Μην μπαίνεις μόνο στον οδηγό. Γιατί και ο πεζός είναι το ίδιο αρκουδιάρης. Ο συνεπιβάτης έχει προτεραιότητα πάντα. Ο κατασκευαστής δρόμου φτιάχνει εγκλήματα που τα παραλαμβάνει ο φωνιάς παραλήπτης και τα αποδίδει στην κοινή. Και εκεί, σε αυτό τον τραγικό δρόμο. Μέσα στην πόλη, μέσα στην γειτονιά. Και να προσαρμοστούμε. Δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε λιγάκι. Δηλαδή, αν σου πούνε να περπατήσεις, ας πούμε, εδώ στο πεζοδρόμιο περπατάς, τι να πάθεις. Δύο πόντους. Αν σου πούνε να περπατήσεις στον έκτο όροφο στο πρεβάζι, περπατάς.
Όταν ξέρεις λοιπόν ότι στο εθνικό δίκτυο πηγαίνοντας από την Κόρδο στην Πάτρα με το κοντέρ σου 150 περνάνε Ιταλίκες με 100 και 150 με 250 που αν τρακάρουν μεταξύ τους όταν τα καίρουν, αυτό που είδες εκεί έχει συμβεί κάθε επανάληψη μετά από με τοπικές γιοταχή και Ιταλίκας. Αλλά απλώς δεν ανακοινώνονται. Αυτό ήταν ένα περιστατικό που με αφορμή με αυτό, όπως σωστά το είπες, με αφορμή. Αυτό είναι όλο. Και για τα κοστολόγια και για την τραγωδία και όλα αυτά τα πράγματα εδώ, όταν ο Έλληνας έχει εθιστεί. Γι' αυτό και η μείωση των προστίμων που σου είχα πει κάποια στιγμή, είχα στείλει κάτι. Μείωση των προστίμων. Είναι δυνατόν. Το τελευταίο εργαλείο αναχέτησης της μαγιάς των Ελλήνων της εγκληματικής δεν είναι η ζωή τους, ούτε η ακεραιότητά τους. Η τσέπη τους, λες. Μόνο η τσέπη τους. Γιατί έχουμε πια εθιστεί όλη μέρα η βιωσιμότητα του χρέους. Η βιωσιμότητα του έθνους, που σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε ένα κράτος γέρων, πέρσι έκλεισε με 40.000 περισσότερους θανάτους. Μιλάμε για γενοκτονία. Αυτή τη λέξη δηλαδή δεν ξέρουμε, έτσι. Γενοκτονία. Είσαι υπέρ της αύξησης των προστίμων. Βεβαίως. Πήρα σήμερα και κάποιον υψηλό αϊστάμενο στην Τροχέα, γιατί μου είχαν πει, γιατί αυτή η μείωση των προστίμων δεν τίποτα άλλο, παρά μια ψηφοθερική προσπάθεια με λαϊκισμό. Πουλάνε το θάνατο φτηνά. Και λέω, ρε παιδί μου, δεν μπορεί αυτό να το εισηγήθηκε η Τροχέα. Είναι μια εντολή από το Υπουργείο. Παιδιά, κάντε μια πρόταση μείωση και δικαιολογήστε το. Μα δεν δικαιολογείται, είναι το αδικαιολόγητο. Πώς μπορεί, δηλαδή, λέει, δυσκολεύεται να πληρώσει, λέει ο Έλληνας, τα μεγάλα πρόστιμα και γι' αυτό έχουμε μειωμένη εισπραξιμότητα. Μα αν αυξήσει την εισπραξιμότητα από τη μείωση των προστίμων, θα αυξήσει τη θνησιμότητα. Μπορεί να σε ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Ο νεαρός αυτός έτρεχε με 2,40. Δεν το σταμάτησε κανένα στον δρόμο. Δεν το σταματήσει. Αυτό σου λέω. Άρα λοιπόν, τι μου λες για πρόστιμα. Τι μου λες λοιπόν για πρόστιμα. Τη στιγμή που δεν υπάρχει αστυνομία και έξω να κάνει ελέγχους. Παρουσία. Ραντάρ στους δρόμους για να μετράνε. Και να γράφουν. Ακριβώς. Και να στέλνουν στο σπίτι. Άρα. Επίσης η δικαιολογία ότι δεν έχω να πληρώσω, να το σκεφτείς αυτό όταν κάνεις το έγκλημα. Πρόσεχε, όταν πληρώνεις ένα πρόστιμο. Πρέπει να πληρώνεται επί τόπου και χωρίς έκπτωση. Αυτή η τραγική αίσθηση, άμα τα πληρώσετε 10 μέρες έκπτωση, τι είναι αυτό. Έκπτωση είναι εποχή εκπτώσεων. Απαξιώνει δηλαδή. Εδώ λοιπόν το πρόστιμο, αυτά είναι προστιμάκια δυσανάλογα αστεία σε σχέση με το κόστος της απόγνωσης. Έτσι, αυτό που λέμε, αυτά τα 23χρονα, έτσι, φύγανε και ο μπαμπάς τους δεν θα δει εγγόνια. Γι' αυτό σου είπα για το κομμάτι της μείωσης πληθυσμού και της γενοκτονίας και του συνολικού κοστολογίου. Να σου πω ένα γρήγορο νούμερο. Πόσο κόστος έχει χθεσινή ημέρα, άσε την τραγωδία, το θάνατο, την απόγνωση, όλα αυτά που μας κόλλεται όσες τρίχες έχουμε. Λεφτά, πόσα κόστησε. Μιλάς για τέσσερις λοιπόν, ανθρώπους. Λοιπόν, χτες, οι άνθρωποι αυτοί, με βάση την αξία της ανθρώπινης ζωής σε ηλικία παραγωγική, κάνει 5 εκατομμύρια ο καθένας. Μέτρα μου, εσύ σε παρακαλώ, περίπου 4. Μέτρα μου το κόστος των οχημάτων. Μέτρα μου το κόστος οποιοδήποτε και τις ζημιές. Και αυτό το 30 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα, που είναι το προϋπολογισμένο κόστος και το αποδεδειγμένο, δηλαδή 10 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Ναι. Μίλαγες με τους κυρίους εδώ, μίλησα λίγο μαζί τους, σε πληροφορώ ότι. Ο Θανάσης καταλαβαίνει πολύ καλά. Ναι, ναι, γιατί είναι έτσι, νούμερα. Καταλαβαίνει πολύ καλά. Να ρωτήσω λίγο τον κύριο Μαδιά που βλέπω δίπλα στον Κώστα Καζακόπουλο. Κύριε Μαδιά, ποια είναι πιο συχνή αιτία για τα δυστυχήματα που βλέπετε εσείς, εκτός από την ηλιθιότητα, στην οποία θα συμφωνήσω με τον Τάσο Ιαβέρη εδώ. Βεβαίως είναι η υπερβολική ταχύτητα και το κυρίαρχο είναι η απόσπαση της προσοχής και μέσων κινητών τηλεφώνων. Πράγματι έχουμε πολλά και μάλιστα θανατηφόρα τροχαία ατύχημα με κινητά τηλέφωνα. Αφού είμαστε όλοι στο συγκοινωνιακό γίγνεσθε και το βλέπουμε σε καθημερινή βάση μέσα στην Αθήνα. Μιλάνε στο κινητό τηλέφωνο, βλέπουν τον τροχονόμο, το κατεβάζουν και μετά το ξαναβάζουν στο αυτί. Και σε ακίνητο εμπόδιο να πέσει κάποιο σε μια κολόνα με 30 χιλιόμετρα απόπειρα είναι θανατηφόρο. Ή με τοπική με 30 μέσα στην πόλη, που είναι τα πιο. Ο Γιάνκοβιτς με 5, ρε παιδί, μην το ξαναλέμε. Ο Τάσος Ιαβέρης τα ξέρει και καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, με πρόσκοση πάνω σε σταθερό, πακτωμένο εμπόδιο, βλέπε τείχο με 45 χιλιόμετρα, έχουμε θάνατο. Μάλιστα. Επίσης, είναι μόνο 4 οι κάμερες της τροχέας, Πόπη. Ναι, ναι. 4 είναι μόνο οι κάμερες της τροχέας σε όλο το εθνικό δίκτυο που ελέγχουν μόνες τους, όχι τα κινητά ραντάρ. Τι εννοείς, οι κάμερες όλο με ραντάρ είναι 4 σε όλη την επικράτεια, σε όλο το εθνικό δίκτυο. Σε όλη την Ελλάδα έχουν μόνο 4 κάμερες. Βλέπετε, είναι μόνο, μόνο 4 κάμερες μας πληροφορούν δημοσιεύματα ότι είναι 4 κάμερες ολόκληρο το δίκτυο σταθερές. Και εκτίμησή μου είναι ότι σε μέγιστο βαθμό και η πρόληψη και η καταστολή έχει εισπρακτική σκοπιμότητα. Σε αυτό που είπε και ο Τάσος Ιαβέρης προηγουμένως, ότι αν πληρώσουμε το πρόστιμο μέσα σε 15 μέρες, 10 μέρες θα πληρώσουμε το μισό. Σωστό. Μου λένε από το κοντρόλ ότι έχουμε το πλάνο του προφυλακτήρα του αυτοκινήτου. Φαίνεται να είναι αυτό. Το πλάνο του αυτοκινήτου, του μοιραίου αυτοκινήτου, της Πόρσε δηλαδή, ο προφυλακτήρας,
που σύμφωνα με τα όσα μας είπατε, κύριε Μαδιά, μπορεί και να αυτό, κυρία, ξεκαθαρίσει αυτό, κυρία, τα αίτια του δυστυχήματος αυτού. Αυτό το έβριμα είναι σπουδαιότατο έβριμα σε συνδυασμό με το ελαστικό που βρέθηκε χθες. Εάν αυτά αποτελέσουν ταυτοποίηση ότι προέρχονται από τη συγκεκριμένη Πόρσε, γνωρίζουμε ακριβώς το μηχανισμό της εκτροπής του οχήματος. Ήτι αποκολλήθηκε το ελαστικό σε πρώτη φάση στα 120 μέτρα από την είσοδο του υπαίθριου χώρου της τουαλέτας. Εν συνεχεία γίνεται κουρέλι, κάνει έκεντρο το πέλμα του ελαστικού, έρχεται σε επαφή με το τμήμα του οπισθίου αριστερού, το οπισθίου δεξιού προφυλακτήρα, αποκολλάται το τμήμα αυτό, η φορά δε και η κατεύθυνση στη φάση της αποκόλλησης είναι εκ των έσω προς τα έξω. Άρα αυτά τα δύο είναι σπουδαιότατα ευρήματα για την λύση του γρίφου. Για το δικαστήριο αύριο. Κύριε Μαδιά, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Τάσο, να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Κύριε, αυτές όλες οι σεβαστές απόψεις των πραγματογνωμών δεν ενδιαφέρουν τον κουτσομπόλι αυτή τη στιγμή τηλεθεατή. Αυτά είναι στοιχεία. Αυτό που ενδιαφέρει τον τηλεθεατή είναι να μην τα κάνουν αυτά. Και να συμμαζευτούν και να γλιτώσουν τα παιδιά τους. Αυτά αύριο το πρωί που θα υπάρχουν δικαστήρια για τις αποζημιώσεις είναι χρήσιμα. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί να ακούει ο κόσμος τέτοιες λεπτομέρειες. Και αν αυτό το πίσω σπόλερ και πού γύρισε το δάσκαλο. Από τη μία πλευρά. Τώρα πες μου, σε παρακαλώ πολύ. Εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι σε ηλικία και γονείς, συνετιζόμαστε βλέποντας αυτές τις εικόνες. Τη σύγκρουση όχι, αλλά αυτό που θα έπρεπε να δείξετε δεν το δείξατε. Δεν το δείχνετε. Αν μα δείχνει την κηδεία, να δει για πότε κόβονται πόδια. Δηλαδή εγώ απέσω τι κάνω. Αυτό που ακούω με τις ηλικίες που βλέπω, και αυτό μπορεί να το κάνει ο καθένας, οπτικοποιώ στο μυαλό μου το θύμα με δικό μου άνθρωπο. Το γιο μου, την ύφη μου, το εγγόνι μου. Και πρέπει να συγκρατηθώ να μην κλάψω τώρα. Έλεος δηλαδή έτσι. Δηλαδή τώρα τρέχω με 300, τρέξε με όσα θέλεις. Δεν σκοτώνει ούτε το κινητό, ούτε η παραβίαση του στόπ, ούτε η υπερβολική ταχύτητα. Σκοτώνει η ανοησία, η λιθιότητα. Είναι αυτό που λέμε. Ότι κάνουμε λάθος διάγνωση. Όταν ρωτήσει τον κόσμο, Σκοτ, η υπερβολική ταχύτητα είναι αιτία θανάτου. Αν ρωτήσω εδώ τους φίλους, η υπερβολική ταχύτητα είναι αιτία θανάτου, θα μου πούνε ναι. Η απάντηση είναι όχι. Είναι σύμπτωμα, αιτία είναι του ηλίθιος. Γιατί ο ηλίθιος αναπτύσσει υπερβολική ταχύτητα. Ρωτάνε, γιατί ανανεώνουν την άδεια οδήγηση ανθρώπων ηλικία άνω των 80 ετών. Εγώ είμαι 65 ετών. Από τα 65. Ο Τζόνι Όπε Ματζόγλου, ένα πρωταθλητή στην Ελλάδα, στα 85 του τερμάτισε στο ράλι Ακρόπολη πέμπτο, ξεπερνώντα εκατοντάδες άλλους οδηγούς. Αυτό θα το σταματήσεις επειδή είναι 85. Όχι, έχεις δίκιο. Θα περάσει από τους ελέγχους του. Δίκιο. Και εγώ θα σταματούσα, αν θέλεις, ανάπηρους νοητικά, 50, 40, 35. Άσου 35, μια χαρά 35. 50 και πάνω εδώ μαζί με το φίλο μου. Πάνω από 50. Αυτοί θέλουν όλοι ψυχολογικό έλεγχο. Ναι. Θέλουμε. Θέλουμε. Να το ξέρω, να το κλείσω. Τη γενιά, την επόμενη, τη δική σου, εσύ η επόμενη γενιά από μένα. Και η επόμενη. Καταστράφηκε από τη δική μου τη γενιά και λίγο από την επόμενη γενιά, γιατί με αλαζονία κατέστρεψε τη ζωή της και έσκησε τα παιδιά της. Και οικονομικά και ηθικά και κοινωνικά. Και αυτό στον δρόμο είναι η αποκωδικοποίηση και ο πολιτισμός. Πόπι, αυτό που βλέπεις στον δρόμο είναι ο πολιτισμός των Ελλήνων. Ναι. Λέει μια μελέτη από ένα πανεπιστήμιο. Είμαστε τραγικοί, απλά ναι, είμαστε τραγικοί. Μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Ντόρμουθ. Λέει ότι καθοδόν τραγική οδική συμπεριφορά των Ελλήνων είναι ευθέως ανάλογη της οικονομικής διαφθοράς τους. Της φοροκλοπής. Δηλαδή, άκου τώρα. Λέει ότι ένας που περνάει κόκκινο φανάρι και δεν σέβεται τη ζωή του αλλού και τον σκοτώνει σε δημόσια θέαση και δεν τον νοιάζει αυτό και φωνάζει και πέσει από μάρτυρες, φωνάζει το λογιστή του σε ένα δωμάτιο κλειστό και φοροκλέβουν εις βάρος του αλλού. Σιγά μην έχει φορολογική συνείδηση όταν τον σκοτώνει και τον εγκαταλείπει κιόλας. Κατάλαβες τι είπε. Πάτη. Και αυτά ξεκινάνε από τα απλά πράγματα. Από το να μην κλείσεις το δρόμο, για παράδειγμα, στον ποτηλιαρισμένο, τον κάθετο δρόμο, ώστε να μπορεί κάποιος να διασχίσει. Να μην κάνεις τη λέα το έμπνευμα. Να δώσεις μια προτεραιότητα. Δεν χάθηκε ο κόσμος να δώσει προτεραιότητα σε κάποιον που έρχεται. Αυτό πρέπει να το βλέπουν τα παιδιά, έτσι. Να το βλέπουν τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο για να αντιγράφουν ένα καλό μπαμπά και μια καλή μαμά. Να μην πηγαίνεις πίσω από τον προπορευόμενο και να του ανάβεις τα φώτα για να κάνει την άκρη. Πάντως, εγώ θα στέλνω από εσάς μια κάμερα κατά τις 9:30-10 την ώρα που μποτιλιάρετε εδώ η εθνική οδός κοντά σας, στη λέα. Να δεις, λέει μια στατιστική, το 1/3 των Ελλήνων πηγαίνει από τη Λέα. Ναι, γιατί το άλλα 2/3 δεν μπορούν να μπουν στη Λέα, δεν χωράνε. Όπως το λες. Λοιπόν, τι σημαίνει, απαξιώνω όλους τους άλλους, όπως το λες. Σας θεωρώ ηλίθιους, σας μποτιλιάρω στην έξοδο γιατί απαιτώ να βγω. Βάζω έγινε, τη ζωή σας σε κίνδυνο. Και ένα μήνα πριν είχε γίνει ένα θέμα και αρπάκτικο με κάποιον άνθρωπο του Υπουργείου για το θέμα της Λέα και τα πρόσημα. Λέω ότι αυτή εκεί η Λέα σκότωσε
ένα παιδάκι πριν από ένα μήνα. Δηλαδή έγινε ένα δυστύχημα, γύρισε μια νταλίκα, χτύπησε ένα αυτοκίνητο, έχουν κινητοποιηθεί στη ΛΕΑ, περιμένει η μαμά να έρθει το νοσοκομιακό, γιατί το παιδί ήταν εγκλωβισμένο, ο μπαμπάς σκοτώθηκε επί τόπου. Αυτό έγινε πριν από ένα μήνα. Ήρθε έπειτα από μια ώρα το νοσοκομιακό, η γυναίκα σε κατάσταση έξαλλη. Λέει, γιατί αργήσατε? Λέει, από πού να έρθουμε, κυρία μου? Είναι να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο, μην το συζητάς τώρα αυτό. Και το χειρότερο, παιδιά, είναι ότι τώρα, αυτή τη στιγμή, όσοι μας ακούτε, νέοι, μεγαλύτερη ηλικία, φαντάζομαι μεγαλύτερη θα το κάνετε λίγο περισσότερο, λέτε, δεν θα ξανατρέξω, δεν θα ξαναδώ κινητό, δεν θα ξαναμιλήσω, θα με το τιμόνι στα δύο χέρια έτσι. Και σε 10 λεπτά αυτό έχουμε ξεχάσει. Αν όμως αύριο το ξαναπείς. Θα έχουμε πάει παρακάτω. Και μεθαύριο το ξαναπείς. Μα το λέμε συνέχεια. Γιατί μετά το πεις. Δεν το λέμε συνέχεια εμείς, αδενικά, τρεις και λίγο δεν τα λέμε. Δεν ημέρα θέλει. Γιατί στο κατάντημα. Να δώσουμε μια προτροπή. Είναι αυτό που λέμε η αυτοεκτίμηση. Κάθε πρωί, πώς το λύνεις. Αν το πρωί που φεύγεις από το σπίτι σου, πάει να κλείσει την πόρτα. Κοντοστέκεις λίγο αυτά. Και λες, δεσμεύομαι το απόγευμα να κάνω αγκαλιά τα παιδάκια μου. Και δεν θα με πάρει ο χάρος στον δρόμο. Αν το λέγαμε αυτό γενικώς κάθε πρωί, δεν θα είχαμε καλύτερη οδική συμπεριφορά. Θα ήμασταν καλύτεροι άνθρωποι. Βέβαια. Καλοί άνθρωποι. Γενικότερα. Αυτό σημαίνει. Δεν ήμουν καλή οδηγή. Βέβαια. Καλοί άνθρωποι. Τα πες όλα. Τι μου πες για τις κηδείες. Πάμε λίγο στη Ραλιολεπίδου που είναι στην Πτολεμαϊδα να δούμε αυτές τις οικογένειες οι οποίες από εδώ και πέρα η ζωή τους θα είναι διαφορετική. Τέλειωσε. Δεν τέλειωσε. Συνεχίζεται η ζωή. Ναι, όταν χάνεις δικούς σου ανθρώπους, η ζωή συνεχίζεται. Το ξέρουμε όσοι έχουμε χάσει δικό μας άνθρωπο. Αλλά δεν είναι ποτέ ίδια. Δεν ξεχνιέται ποτέ. Δεν ξεχνιέται. Μαθαίνεις, ζεις με αυτό. Είναι, εγγόνια είναι. Δεν ξεχνιέται, ζεις με αυτό δύσκολα. Αυτά είναι λόγια παρηγοριά. Η πραγματικότητα που το έχω δει είναι τραγικά χειρότερη. Ραλιό, τι γίνεται εκεί? Θες να βάλουμε τα κλάματα και δύο τώρα? Τι να περιγράψει κανείς αυτό? Δεν περιγράφεται το ρεπορτάζ αυτό με λόγια. Είναι ένας πόνος. Βουβός, θλίψη, νέα πρόσωπα, απογοήτευση. Σύσσωμη όλη η οικογένεια, φίλοι. Έρχονται συνεχώς άνθρωποι εδώ, φίλοι της 33χρονης, αλλά και να συμπαρασταθούν στο 41χρονο, ο οποίος από χθες το βράδυ ίσως να άρχισε να αντιλαμβάνεται τι γίνεται, γιατί δυσκολευόταν και ο ίδιος του να καταλάβει τι έχει συμβεί στη ζωή του. Είναι πραγματικά μια σοκαριστική ιστορία. Όλοι σοκαρισμένοι παρακολουθούμε την κατάσταση εδώ. Σε λίγη ώρα είναι προγραμματισμένη η κηδεία παραδίπλα από το σπίτι το πατρικό της 33χρονης. Νομίζω ότι είναι στιγμές που δεν μπορείς να περιγράψεις την κατάσταση με λόγια. Για να ακούσουμε τι είπε και ο Θεός να δώσει δύναμη στην οικογένειά της. Έτσι, να δώσουν δύναμη στους ανθρώπους αυτούς. Σίγουρα ο 31χρονος εκεί τώρα θα αρχίσει να συνειδητοποιεί του συμβαίνει. Και ο παππούς. Καλή δύναμη σε όλους. Θα σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε τύπο ιερέας περιοχής. Τάσο, να σε καλά. Και από την Κυριακή είμαστε συγκλονισμένοι, όχι μόνο η τοπική κοινωνία της Πτολεμαΐδας και της Εορδέας εδώ, όχι μόνο όλο το Πανελλήνιο, αλλά πιστεύω ότι όλος ο κόσμος, γιατί οι κάμερες κατέγραψαν το συμβάν και το έχει δει όλη η Υδρόγειος. Ήταν πραγματικά ευλογημένα παιδιά, πήρε μετάθεση ο Ιπάτιος στην Αθήνα, και με πολύ χαρά περίμενε να ξανανεβεί πάνω, ανέβαιναν τακτικά. Πρέπει να ήταν γύρω στις 4 και 4 την Κυριακή όταν μου τηλεφώνησε. Εγώ έμεινα άναυδος. Έκανα 10 λεπτά να συνειδητοποιήσω τι μου λέει. Σας εξομολογούμε ότι θαρούσα ότι είναι μεθυσμένος με αυτά που μου λέγε, δεν καταλάβαινα. Γι' αυτό και πήρα αμέσως τηλέφωνο τον αδελφό του τον Νίκο να εξακριβώσω για του λόγου του αληθές, και δυστυχώς ήταν αληθινά όσα αυτά που μου είπε το αγαπημένο μου το παιδί. Η είδηση αυτή έχει ταξιδέψει, το έχει κάνει το γύρο του κόσμου, γιατί πραγματικά η εικόνα είναι το κλείσιμο, συγκλονιστική. Είναι. Αυτό το κλείσιμο είναι. Και γι' αυτό θέλω να σου πω μόνο. Ότι η πιο ευτυχισμένη στιγμή στη ζωή ενός ανθρώπου είναι η γέννηση του παιδιού του. Για κάποιους τυχερούς σαν και εμένα, ναι, είναι και η γέννηση του εγγονιού του. Γιατί είναι πιο όριμος να διαχειριστεί τη χαρά του, που διπλασιάζεται με τη χαρά του γιού του που έκανε παιδί. Η απόγνωση είναι όταν χάνεις για τους δύο. Εντάξει. Μην το συζητάς. Δέσποινα Μανδαλινάκη, πάμε ξανά σε εσένα να μας πεις τι έγινε. Πραγματικά είναι μια συγκλονιστική εικόνα, εξαιρετικά δυνατή. Δεν θα μπορούσε να μην ταξιδέψει λοιπόν σε ολόκληρο τον κόσμο. Διεθνή σε ιστοσελίδες προβάλλουν το βίντεο και γράφουν όπως η Daily Mail ότι είναι η φρικτή στιγμή όπου τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο Έλληνες εκατομμυριούχους, μια μητέρα και ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε μια γιγαντιαία πύρινη μπάλα. Όπως και έτσι ήταν στην πραγματικότητα όταν η Πόρσε του έπεσε στο παρκαρισμένο του αυτοκίνητο. Υπάρχει και η βρετανική ιστοσελίδα, το Live Leak, που μεταδίδει διάφορα βίντεο από
όλο τον κόσμο. Μέσα σε αυτά και το συγκλονιστικό βίντεο από την Ελλάδα, η Πόρση συντρίβεται με 200 χιλιόμετρα την ώρα, σκοτώνοντας 4 στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Βλέπω τώρα τα μηνύματα που έχετε στείλει στα social media. Δεν χρειάζεται να έχουμε πόλεμο, λέει, με Τούρκους ή με όποιους άλλους. Σκοτωνόμαστε μόνοι μας στην εθνική οδό. Εμφύλιος. Μόπλο το αυτοκίνητο. Που οπλίζει με το βλήμα που μπαίνει μέσα κάθε πρωί. Κάνει πρόταση κάποιος, όποιος πηγαίνει πάνω από το όριο ταχύτητας 20 χιλιόμετρα, κατευθείαν αυτόφορο. Πας και βάλουμε μυαλό, ποιος ξέρει. Τι είναι. Τέλος πάντων, παιδιά, αναλάβετε την ευθύνη του εαυτού σας απέναντι στον εαυτό σας και απέναντι στους ανθρώπους που αγαπάτε και απέναντι στον συνάνθρωπό σας. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Δηλαδή, ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του. Αν δεν μπορούμε να συντονιστούμε στον δρόμο μόνοι μας, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, τα βάλουμε. Να σταματήσουμε. Δεν πάμε παρακάτω. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Το λάπτοπ, το ποντίκι και η τσάντα δικά σας. Στο 1.46.47. Διεκδικήστε τα, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κοντά σας πάλι με το λάπτοπ, την τζαντούλα για να το μεταφέρετε και το ποντικάκι. Στα τελευταία πια 40 λεπτά για να τα διεκδικήσετε. Τηλεφωνήστε στο 1.46.47 και καλή επιτυχία. Είτε στείλετε SMS είτε τηλεφωνήστε στο νούμερο αυτό. Μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση που θα γίνει το μεσημέρι. Δηλαδή σε 40 λεπτά από τώρα θα ξέρουμε ποιος είναι ο τυχερός. Καλή επιτυχία σε όλους. Κοντά μας είναι η κυρία Εύη Καρακώστα από το ΣΥΡΙΖΑ και την καλωσορίζουμε. Ο κύριος Βασίλης Οικονόμου από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα επίσης, κύριε Οικονόμου. Και ο κύριος Θάνος Μωραΐτης από το ΠΑΣΟΚ, γραμματέας επικοινωνιακού σχεδιασμού. Κυρία Καρακώστα, πώς γίνεται τα 3,5 δις να μην είναι μέτρα. Παρακαλώ, τι είπατε, τι. Άλλο. Δεν είπαμε ότι δεν θα είναι μέτρα. Είπαμε ότι θα είναι μέτρα αυτά και θα υπάρχουν και αντίμετρα. Εγώ σας άκουγα να λέτε ότι δεν θα επιβαρυνθούμε ούτε ένα ευρώ ωστόσο. Όσον αφορά το ισοζύγιο, όχι όσον αφορά, προσέξτε να δείτε, η συμφωνία είναι σαφής. Αν ζητηθεί, κατά τη γνώμη μου, όλη αυτή η συμφωνία είναι μια συμφωνία αναδιανομής των βαρών. Και εκεί είναι και η δική μας προσοχή, το που πρέπει να δώσουμε προσοχή σε αυτό το κομμάτι. Υπόθηκαν και παραδείγματα σε αυτό. Δηλαδή, αν ζητηθεί να κοπεί η σύνταξη, ας πούμε, κατά 30 ευρώ, θα πρέπει στο συνταξιούχο να του παρέχουμε δωρεάν φάρμακα των 30 ευρώ. Μιας αντίστοιχης, δηλαδή, οικονομικής επιβάρυνσης, έτσι ώστε στο τέλος να καταλήγει στα ίδια. Αυτή είναι η λογική των μέτρων και των αντίμετρων. Είναι κάτι σαν αυτό που λέγαμε πριν, παράλληλο πρόγραμμα. Με μια διαφορά, το παράλληλο πρόγραμμα έβγαινε από τις υπερβάσεις του προϋπολογισμού, δηλαδή από αυτά ενώ τώρα που βγάζαμε. Θα βγαίνει. Εδώ συμφωνείτε με τους δανειστές. Ότι αν πάει καλά το πρόγραμμα και αν έχετε υπεραπόδοση, ενδεχομένως να μπορέσετε να δώσετε κάποια χρήματα πίσω. Από την υπεραπόδοση. Μα το είπε ο κ. Κουλιαράκης, το είπε ο κ. Τσακαλώτος, συμφωνήσαμε και οι δύο. Δεν είναι ότι δεν ήμουν εκεί που τα είπανε. Για πείτε μας τι καταλάβατε δηλαδή. Το μάλλον διαφορετικά πράγματα καταλάβαμε. Ήταν παράδειγμα. Σαφέστατο του κυρίου Χουλιαράκη. Άρα λοιπόν θα υπάρχει ανταπόδοση στα μέτρα που θα πάρθουν. Πείτε μου κάτι. Εφαρμόζονται τα μέτρα και δεν πετυχαίνουν το στόχο. Θα υπάρχει ανταπόδοση στα μέτρα που θα πάρθουν. Αν δεν πετύχουμε το στόχο, ούτως ή άλλως, είτε πάρουμε τα μέτρα και τα αντίμετρα, είτε δεν τα πάρουμε, θα έχουμε πρόβλημα. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα θα επιβάλλετε και άλλα μέτρα. Αυτό είναι δεδομένο ότι αν δεν πετύχουμε το στόχο, θα πρέπει να βάλουμε άλλα μέτρα, όχι λόγω των μέτρων και των αντιμέτρων, αλλά γιατί αυτό είναι από τη συμφωνία του 2015. Δηλαδή, μην ξαναβάζουμε στο τραπέζι πράγματα που είναι δεδομένα. Τα 3,5 δις είναι από τώρα τη συμφωνία του 2015, κυρία Καρακώστα. Βεβαίως. Όχι, είναι το 3,5%. Τα 3,5 δισεκατομμύρια που σας ζητούν να πιάσουμε. Προσέξτε λίγο. Γιατί τα ζητούν. Είναι από το 2015. Είναι άλλο πράγμα. Όταν λέμε δεν πιάνουμε το στόχο, μιλάμε για το 3,5%. Δεν μιλάμε για τα 3,5 δις, έτσι. Άρα λοιπόν, δεν μπερδεύουμε τα πράγματα.
Λοιπόν, για να τα ξεπερδέψουμε λίγο περισσότερο. Κύριε Οικονόμου, εσείς τι έχετε καταλάβει τώρα επί αυτών? Για πείτε μας λίγο, για να ακούσουμε και την άλλη την άποψη. Γιατί εδώ όλα καλά, δεν τρέχει. Δεν είναι όλα καλά. Όλα καλά καταλαβαίνω, κυρία Καρακώστα. Όλα καλά. Λέτε ότι ό,τι μέτρο βάλετε, αν κόψετε 30 ευρώ από τη σύνταξη του συνταξιούχου, θα του δώσετε φάρμακα για 30 ευρώ. Αυτό μας είπατε. Όλα καλά, κυρία Τσαπανίδου, θα ήταν αν δεν χρωστάγαμε σε κανέναν, αν η χώρα μας είχε παραγωγή. Αν δεν είχαμε κανέναν ανάγκη και αν τον πλούτο που παρήγαγε η Ελλάδα, το μοιραζόταν οι Έλληνες. Κυρία Καρακώστα, έτσι θα ήταν όλα καλά. Από το 2019 και κατά πάσα πιθανότητα από το 2018 θα πρέπει να κόψετε τις συντάξεις και να κατεβάσετε το αφορολόγητο στους πολίτες και τους συνταξιούχους αυτής της χώρας. Εδώ, εάν συμβεί αυτό. Θα πρέπει να το κάνετε. Ναι, εφόσον. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Θα τι δούμε. Σας το ζητάνε ή όχι. Άλλο το ζητάνε και άλλο θα πρέπει να το κάνουμε. Σας το ζητάνε ως το ζητάνε. Ερχόμαστε. Το γιατί το ζητάνε? Έχουμε λίγο να σας κάνω μια ερώτηση. Το ζητάνε γιατί λένε θα πρέπει να πάρετε αυτά τα μέτρα. Σε περίπτωση λοιπόν που συμφωνήσετε σε αυτά που ζητάνε, για να κλείσετε τη συμφωνία, εφαρμόζετε τις περικοπές αυτές τις συντάξεις και το αφορολόγητο το κατεβάζετε? Μαζί με τα αντίμετρα. Τα αντίμετρα πότε τα εφαρμόζετε? Αμέσως, συγχρόνως. Μου επιτρέπετε. Συγχρόνως. Και ξέρετε γιατί προκύπτει αυτό? Εντάξει, με την ηλικία. Παρακαλώ, παρακαλώ. Έχει μεγάλη σημασία να πω το εξής. Αυτό ξέρετε γιατί γίνεται? Γιατί υπάρχει άλλη άποψη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και άλλη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο λέει εγώ δεν πιστεύω ότι ισχύουν αυτά τα στοιχεία που μας φέρνουν. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, θα είμαι καθαρός, ξεκάθαρος και ευθύς. Αυτά περί αντιμέτρων είναι φούμαρα. Είναι μπούρδες. Γιατί το λέτε ότι είναι φούμαρα? Φούμαρα και μπούρδες. Δεν υπάρχει τίποτα. Ακούστε, λεπτά, και είχαν διότι αν υπήρχε κυρία Τσαπανίδου, αν υπήρχαν αντιμέτρα, ο κύριος Τσίπρας έχθες το βράδυ θα τα ψήφιζε για πλάκα μέσα σε ένα λεπτό στη Βουλή για να μπορεί να λέει ότι έχω μια καλή συμφωνία. Πραγματικά, αν έχω μέτρα αντίμετρα ίσον μηδέν, εσείς στο δηλαδή πηλίκον λέτε ότι δεν σημαίνει. Δεν δίνουν κανένα αντίμετρο. Εννοείται κανένα αντίμετρο, πρώτον. Σε περίπτωση δεύτερον, υπεραπόδοσης είναι η κοροϊδία στο... του ελληνικού λαού. Λίγο, και όσοι δέχονται τη συζήτηση για αντίμετρα, κύριε, θέλουν να διευκολύνουν τον κύριο Τσίπρα στην εξαπάτηση πάλι του ελληνικού λαού. Είχαμε υπεραπόδοση στόχων πέρσι. Όχι, κυρία Τσαπανίδου, έχουν πέσει όλα έξω. Όλα έξω έχουν πέσει. 3,5 δισεκατομμύρια μα είναι αυτά. Μα το έχουν αναγνωρίσει ακόμη και οι θεσμοί αυτοί. Ακούστε, κύριε Τσαπανίδου, θα σας πω με νούμερα. Θα σας μιλήσω με νούμερα και με ντοκουμέντα. Λοιπόν, έχει 3,5 δισεκατομμύρια νέα μέτρα, περικοπές, όχι 30 ευρώ τη σύνταξη, 200 ευρώ τη σύνταξη. Και φυσικά χωρίς αντιαπορικά. Έτσι μέτρα. Που το πάτε εσείς, λίγο συνταξιούχος θα πληρώνει και κάτι από την τσέπη του. Και για να σας πω, είπατε το 19. Όχι, είπαμε με το 18 σε ερωτηματικό. Το τρίτο μνημόνιο που έφερε ο κ. Τσίπρας ήταν καλοκαίρι του 2015, καλοκαίρι του 2018. Ή κάνω λάθος? Άρα λοιπόν, μέχρι το καλοκαίρι του 2018 έχουμε μνημόνιο. Καλοκαίρι του 2018 Ιούλιο μήνα ξεκινάνε οι έξοδοι στις αγορές. Εσείς, αν γίνετε αστροναύτης και πάτε πολύ ψηλά στο σύμπαν, θα δείτε πώς βγαίνουμε στις αγορές. Αν όμως είστε γήινος και είστε εδώ στην Ελλάδα, θα καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή δεν συζητάει κανένας ούτε για ποσοτική χαλάρωση, ούτε για δοκιμαστική έξοδο στις αγορές, που ήταν το τρίμηνο, το τρίμηνο οδικός χάρτης που έλεγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τζανακόπουλος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τζανακόπουλος πριν από δύο εβδομάδες είπε τον οδικό χάρτη της εξόδου από την κρίση. Τον ακούσαμε. Με σεβασμό, γιατί είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και είπε: ποσοτική χαλάρωση. Υπογραφή της αξιολόγησης. Ποσοτική χαλάρωση, δοκιμαστική έξοδο στις αγορές. Είμαστε Μάρτιο, καλό μήνα σε όλους όσους μας ακούνε. Και καλή Σαρακώστη σε λίγο, πάμε και στο Πάσχα. Και αυτό και συζητάμε ότι θα κάνει μια συμφωνία την οποία έχει αντίμετρα, αλλά δεν την έχουμε φέρει στη Βουλή γιατί είμαστε. Φοβόμαστε. Τι φοβόμαστε? Αφού δεν την κλείνει τη συμφωνία. Τότε ποια συμφωνία υπάρχει, αφού δεν υπάρχει συμφωνία? Μα αυτό τη συζητάει, την προπατεύεται. Μα δεν έχω ακόμα καταλήξει συμφωνία. Τότε πώς υπάρχουν τα αντίμετρα, κύριε Τσαπανίδου? Τώρα, δηλαδή, αν θέλουμε να αυτό. Βασκαλιζόμεθα. Αν θέλουμε. Αν τώρα το πράγμα. Μισό λεπτάκι. Όχι. Γιατί θα κρατήσετε την κασέτα. Γιατί δεν θα δείξετε την κασέτα που με έχετε καλέσει, γιατί είστε φιλόξενο κανάλι που σας είπα. Δουλεύουμε με διαδίκτυο. Που σας είπα ότι στις 26 Ιανουαρίου φυσικά και δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει. Με είχατε καλέσει. Σας λέω, είναι φιλόξενο κανάλι για μένα. Σας είχα πει ότι 26 Ιανουαρίου στο ραντεβού του Τσίπρα. Είναι φιλόξενο κανάλι για όλους. Δεν θα κλείσει. Για μένα. Τέλος και εσύ. Λέω για μένα. Και εγώ σας ευχαριστώ προσωπικά. Αλλά λέω. 26 Ιανουαρίου δεν είχαμε κάνει το πρώτο ραντεβού. Εσείς λέτε δεν την κλείνει την αξιολόγηση. 20 Φεβρουαρίου είχαμε κάνει το δεύτερο ραντεβού. Λέτε ότι δεν την κλείνει. 20 Μαρτίου έχουμε κάνει το επόμενο ραντεβού. Λοιπόν, σας λέω. Θα έρθω μετά το Πάσχα. Μην με καλείτε μετά το Πάσχα, αλλά λέω αν με καλέσετε μετά το Πάσχα και είμαστε μήνα Απρίλιο προς Μάιο, θα ξανασυζητάμε για τα θέματα
των περικοπών. Και πότε θα κλείσει τη συμφωνία? Πότε? Εγώ βάζω εδώ ένα στοίχημα και λέω πριν το Μάιο δεν υπάρχει μία στο δισεκατομμύριο κατά τον βασιλικό νόμο. Θα το αφήσει δηλαδή τελευταία στιγμή. Δεν υπάρχει. Και τότε ξέρετε, θα ζητάνε. Όχι αντίμετρα, γιατί θα τα έχουμε ξεχάσει. Γιατί το κάνει? Θα σας το θυμίσω όμως με την κασέτα. Γιατί το κάνει? Γιατί τότε θα μπαίνει το δίλημα. Πάμε στην έξοδο από το ευρώ και έχουμε ένα περίστροφο πάνω στο τραπέζι και ψήφισε η κυρία Καρακώστα. Όχι όμως 3,5 δισεκατομμύρια. Τότε θα υπάρχει ο λογαριασμός 5, 6, 7 δις. Και τότε, αν δεν γίνει αυτή η κασέτα η οποία έχει παιχτεί πολλάκι στα τελευταία δύο χρόνια, μάλιστα, γιατί συνέχεια κάνουν τους έκπληκτους. Ένα λεπτό. Εγώ δεν αντέχω πλέον τους έκπληκτους δημοσιογράφους, πολιτικούς, συνέλληνες οι οποίοι ακούνε και λένε «Α, πήγαμε έτσι». Κανείς δεν είναι έκπληκτος. Δεν είστε έκπληκτοι? Όχι, κανείς δεν είναι. Και συζητάτε για αντίμετρα. Κανείς δεν είναι έκπληκτος. Δηλαδή, ό,τι έχετε και σου πετάει στο τραπέζι ο κάθε πολιτικάντης, έχετε εδώ πέρα και εσύ το συζητάς, αφού ξέρεις πώς πάει το πράγμα. Ξέρεις πώς πάει το πράγμα. Τα ίδια δεν ακούγαμε το πρώτο εξάμεινο του 2015. Τα ίδια δεν ακούγαμε το πρώτο εξάμεινο του 2016. Και τελειώνω. Το πρώτο εξάμεινο του 2015 τα ίδια δεν ακούγαμε. Το πρώτο εξάμεινο του 2016 τα ίδια δεν ακούγαμε. Τα ίδια δεν ακούγαμε και το πρώτο εξάμεινο του 2017. Ποιος Έλληνας πιστεύει? Κανένας, λένε οι μετρήσεις. Αλλά όμως δεν μπορώ να ακούω κι εγώ. Μα αν θα πάρουμε τα μέτρα το 19, ποια μέτρα κύριε, ποια? Παρακαλώ κύριε Μωραϊτ. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει μπροστά της μεγάλα διέξοδα τα οποία δημιούργησε η ίδια και τελεί υποσύγχυση. Και υπάρχουν βεβαίως φαινόμενα διάλυσης μεγάλα και θέλω να φέρω ένα χθεσινό παράδειγμα. Δηλαδή. Ο κύριος Τσακαλώτος χθες στην ενημέρωση της Επιτροπής είπε το εξής, ότι θα κλείσει αξιολόγηση, θα κλείσει διαπραγμάτευση και εκεί θα δούμε τι θα ψηφίσουμε. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός ενημέρωνε τους τραπεζίτες και έλεγε ότι η αξιολόγηση θα κλείσει σε δύο φάσεις. Θέλω να πω λοιπόν ότι ενώ έπαιξαν για πάρα πολλούς μήνες με τις τύχες της χώρας και το ποια απόφαση θα πάρουν, αν θα πάνε σε εκλογές, αν θα κάνουν ηρωική έξοδο, αν θα μείνουν πάση θυσία στην εξουσία τη στιγμή που η πραγματική οικονομία κατέρεε, οι επαγγελματίες είναι σε απόγνωση, επένδυση δεν γίνεται καμία στη χώρα και το μόνο που κάνει αυτή η κυβέρνηση είναι να επενδύει σε επιδόματα, βοηθήματα και ρουσφέτια, γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κρατήσουν την καρέκλα τους και μόνο και το πώς θα διαχειριστούν μια μεγάλη ήττα που έρχεται και πώς θα είναι η επόμενη μέρα για αυτούς. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή παίζουν τη χώρα κορώνα γράμματα. Και αυτό το οποίο φαίνεται μέσα από τις κινήσεις τους και το πώς χειρίζονται την αξιολόγηση και διαπραγμάτευση, ότι η μοναδική ιδεολογική αναφορά αυτής της κυβέρνησης είναι ο τυχοδιοκτισμός. Προχωράω και θέλω να φέρω. Θα μου δώσετε το μισό χρόνο από ό,τι δώσατε στους άλλους. Και θέλω να φέρω δύο παραδείγματα, κυρία Τσαπανίδου. Θεωρώ, όσον αφορά την αξιολόγηση, ότι θα ζήσουμε μια πολύμηνη κωμωδία, η οποία θα πάρει μεγάλο διάστημα και θα γίνει για ένα και μοναδικό σκοπό, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν, αν θέλετε, και να σκηνοθετήσουν την αποτυχία τους. Αυτό θα ζήσουμε τους επόμενους μήνες. Και θέλω να πω ότι κανείς δεν είπε στην κυβέρνηση πηγαίνετε και ψηφίστε ό,τι σας φέρουν, ψηφίστε ό,τι έρθει στο τραπέζι. Αυτό το οποίο δεν είχαν καμία στρατηγική, δεν είχαν κανέναν οδικό χάρτη, δεν είχαν κανένα διαπραγματευτικό στόχο. Και βεβαίως στους επόμενους μήνες, θα δούμε περισσότερα βάρη στους Έλληνες και βεβαίως μια κοινωνία σε απόγνωση. Μάλιστα. Και κλείνω λέγοντας ότι είναι μια κυβέρνηση που της αξίζουν τρία Όσκαρ. Το Όσκαρ της αποτυχίας, το Όσκαρ του τυχοδιοκτισμού και κυρίως το Όσκαρ της... Γελάτε, κυρία Καρακώστα. Το Βατόμουρο. Όχι. Ποιος το λέει, Βατόμουρο? Όσκαρ του διχασμού. Το Όσκαρ του διχασμού, που είναι και η μεγαλύτερη πληγή που έφερε η κυβέρνηση. Τα βρήκατε. Και εδώ ξέρετε, δεν θα υπάρχει λάθος. Από κάτω θα γράφει ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Έτσι, δεν θα ζήσουμε το λάθος της απονομής. Δεν θα ζήσουμε το Δημοκρατική Συμπεράταξη, Νέα Δημοκρατία, θέλετε να πείτε. Και οι οποίοι μας έφεραν εδώ που μας φέραν. Ζούμε, κυρία Καρακώστα, εσείς συνεργάζεστε με έναν ακροδεξιό εταίρο. Βέβαια, ακούω πολλούς βουλευτές σας που θέλουν να το αποβάλουν, να σταματήσει αυτή η συνεργασία. Αλλά έχετε καταλάβει το πόσο έχετε δεθεί με τον κύριο Καμένο? Είστε ένα πράγμα με το πιο ακροδεξιό κομμάτι της χώρας αυτή τη στιγμή και της Ελληνικής Βουλής. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ δεν θα απαντήσω στον κύριο Μωραϊτή, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά από αντίστοιχες συνεργασίες άλλου τύπου που δεν είχαν ηθικό πλεονέκτημα μέσα. Ενώ το δικό σας ηθικό πλεονέκτημα με τον κύριο Καμένο, δηλαδή. Σας σεβάστηκα, έτσι. Δεν σας διέκοψα, δεν με σέβεστε. Και δεν θα μιλάτε για ηθικό πλεονέκτημα όμως, σας παρακαλώ. Ούτε δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Μπορείτε να μην το δέχεστε, έτσι. Εγώ θα μιλάω.
όπως και εγώ δεν δέχομαι αυτά που είπατε και εσείς μιλήσατε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και η δική μου το ίδιο. Έχει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι πολιτικοί που κάθονται σε ένα τραπέζι να μπορούν να αντιλαμβάνονται το πού προεκτείνονται τα ζητήματα που διαχειρίζεται σήμερα η κυβέρνηση και που έχει σχέση με τη διαπραγμάτευση των ελληνικών πραγμάτων και όχι μόνο όμως των ελληνικών πραγμάτων αλλά και των ευρωπαϊκών, να μην βλέπει κοντόφθαλμα, να μην προκαθορίζει και μην βάζει στοίχημα για το τι θα συμβεί το καλοκαίρι του 2018. Γιατί ξέρετε, στην Ευρώπη μπορεί να έχουμε εντελώς άλλες κυβερνήσεις από όσες έχουμε σήμερα. Άρα λοιπόν, όταν δεν λαμβάνουμε το χρόνο για να αλλάξουμε όχι, Λεπέν περιμένουμε. Περιμένουν τη Λεπέν στη Γαλλία. Δεν απαντώ σε αυτό. Και τον Μπέπε Γκρίλιο στην Ιταλία. Ακούστε με λίγο. Απαντώ. Αν μου επιτρέψετε, θα ρωτήσω. Ροκανίστε το χρόνο για να δείτε τι θα βγάλει η Ευρωπαϊκή Κάλπη. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Απαντώ σε αυτό που είπε ο κύριος οικονόμου πριν, που έβαζε στοίχημα για το 18. Και ως πολιτικός για το 18. Μάιο. Για το 18. Μάιο και αν θα κλείσει. Βάζατε στοίχημα για το 18. Βέβαια τον Ιούλιο έχει το παγόβουνο με τα 6,5 δις και γι' αυτό δεν μπορεί να το προσπεράσετε. Γι' αυτό λέω. Θα καταστραφεί η Ελλάδα κλπ. Μπορεί να τα έχουν τα χρήματα. Εγώ λέω υπάρχει. Μπορεί να έχουν τα χρήματα. Μπορεί να αγγίξουν πάλι. Αν κάνουν ένα μαγικό βουντού, δεν πληρώνουν κανέναν αυτή τη στιγμή. Μαγικά θα κάνουν. Τα ληξιπρόθεσμα είναι στον αέρα, είναι φυσικό. Η καταστροφή είναι εύκολη. Να σα κάνω μια ερώτηση. Αν καταλήξει ο κύριο. Μα λέω εσεί ότι θα κλείσει η φωνή το μάτι όταν είναι κλειστά τα κοινωνία. Κοινοβούλια, κυρία Τσαπανίδου, έχουν εκλογές οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί. Δηλαδή, ζούμε τρελές καταστάσεις σε αυτή τη χώρα. Λένε οι κύριοι ότι θα κλείσουν τη συμφωνία το Μάρτιο, 20 Μαρτίου. Αυτό είπε. 20 Μαρτίου λέει θα κλείσουν τη συμφωνία. Και είναι κλειστά τα κοινοβούλια. Είναι τρελές οι καταστάσεις που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Εγώ δεν το είπα, το είπα. Όχι, ο Σίζερ, δεν το είπα. Εσείς λέγατε για 5 Δεκεμβρίου. Για 5 Δεκεμβρίου. Δεν το είπατε σήμερα. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία. 10 δεύτερα έχετε. Ναι, ναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική να βλέπουν ευρύτερα, να μην βλέπουν στενοκέφαλα και μόνο πραγματικά να σκέφτονται ότι μόνο η καρέκλα έχει αξία, γιατί έτσι σκεφτότανε οι ίδιοι και έρχονται δηλαδή, να πούν για αλλά μας. Είμαστε σε μια διαφορετική κατάσταση ζωής από το 2010 μέχρι σήμερα. Αυτά, και οι πολιτικοί το μόνο που μας κάνουν 10 χρόνια τώρα, 7 χρόνια, είναι να μας λένε κλείνει η επόμενη αξιολόγηση, δεν κλείνει η επόμενη αξιολόγηση. Γιατί ασχολείστε μόνο με αυτό. Θυμίζω ότι είναι του Φεβρουαρίου του 2016. Και δεν θα ήμασταν στην κατάσταση των αξιολογούμε. Λοιπόν, πολύ ευχαριστώ. Το Μάιο του 2017 είναι η τρίτη αξιολόγηση. Που κάνει αυτή η κυβέρνηση. Θυμίζω απλά για να μας ευχαριστήσει. Και ακολουθεί τη γνωστή παράδοση. Είναι του Φεβρουαρίου του 2016 αυτή. Στην καρέκλα είστε κολλημένοι εσείς, κυρία Καρακώστα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα να δούμε ένα ρεπορτάζ κλείνοντας για το Κυπριακό. Το ερώτημα αν το Κυπριακό βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη λύση που απασχόλησε συνέδριο που θα παρακολουθήσουμε τώρα στο ρεπορτάζ μας. Όπως τόνισαν οι ομιλητές, αν προκύψει λύση στο Κυπριακό, αυτή θα πρέπει όχι μόνο να είναι δίκαιη και εναρμονισμένη με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως λειτουργική και βιώσιμη. Για να έχει ισχύ, θα επικυρωθεί από δύο ξεχωριστά δημοψηφίσματα της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας που θα γίνουν την ίδια μέρα. Το γεγονός ότι το 2004 η δική μας πλευρά απέρριψε το σχέδιο ΝΑΤ, κατά τη δική μου άποψη, δεν αποτελεί βαρύδι ή τεκμήριο και βάρος ευθύνης εναντίον μας. Έχουμε το δημοψήφισμα στην Τουρκία τον Απρίλιο. Θα δούμε εάν θα κερδίσει ο Ερντογάν και αν θα ισχυροποιηθεί ή όχι. Περιμένουμε έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ την Άνοιξη, μας έρχεται. Έχουμε προεδρικές εκλογές στην Κύπρο το Φεβρουάριο του 2018, αν δεν κάνω λάθος. Διεθνολόγοι ανέλησαν τα λεπτά σημεία της διαπραγμάτευσης. Πρόκειται όλο το σύστημα στην ευρύτερη περιοχή να τεθεί και πάλι σε αναταραχή. Προσπαθούν όλοι να τοποθετηθούν πάνω στο τραπέζι. Δεν είναι τυχαίο ότι η Τουρκία προβάλλει όλες τις διεκδικήσεις της τώρα. Ανάμεσα στους συντελεστές του συνεδρίου ήταν και το Star, καθώς και ο ιστότοπος Time Link. Θέλουμε οι νέοι άνθρωποι μέσα από τις δραστηριότητες της Άφια να μπορούν να ασχολούνται πιο αποτελεσματικά με τις διεθνείς σχέσεις, για να μπορούμε να διευρύνουμε πάντα το δίκτυό μας και να προσφέρουμε καλύτερες ευκαιρίες στους φοιτητές που ασχολούνται με τη Άφια.
Με το Θοδωρή Σούκα είμαστε εδώ για τα αθλητικά της ημέρας. Θοδωρή, τι έχουμε? Χαίρετε. Έχουμε κύπελο. Σφραγίζονται δύο εισιτήρια απόψε για την ημιτελική φάση. Στις 5 και 4 το Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται με το ένα πόδι φυσικά στην επόμενη φάση, αφού έχει νικήσει με 4-0 στο πρώτο μάτς και μόνο με ένα θαύμα μπορεί να χάσει το εισιτήριο. Και 7.30 ώρα πιο αμφίρροπο το μάτς. ΑΕΚ Πλατανιάς 0-0 ο πρώτος αγώνας. Αύριο σειρά έχει Ολυμπιακός. Ένα δύσκολο μάτς στο Περιστέρι. Και ο ΠΑΟΚ φυσικά που είχε νικήσει στην Ξάνθη. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Κατερίνα, η Κουνούπα, Κουνούπα, μόνο που δεν τόνισα, το λαπτοπάκι δικό σου Κατερίνα μου. Να σε καλά, οι υπόλοιποι αύριο πάλι σε μια ακόμη ωραία προσφορά της εκπομπής. Καλό υπόλοιπο ημέρας, μείνετε στο Star, ακολουθούν οι ωραιότερες εκπομπές ελληνικής τηλεόρασης. Οι αλήθειες με τη Ζήνα, Κουτσελίνη, ακολουθούν αμέσως μετά από εμάς. Μη φύγει κανείς, θα μετρήσω παρουσίες αύριο. Λοιπόν, το καλό θα νικήσει, μην το ξεχνάτε αυτό. Μπορεί να αργήσει λίγο, αλλά στο τέλος το καλό θα νικήσει. Γεια σας. Αύριο πάλι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους.